Σήμερα έχουμε την καλά και την τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας τον κύριο Κουλούγλου, τον ευρωβουλευτή κύριο Κουλούγλου, ο οποίος έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο τους νέους και το επιχειρήν. Στην περιοχή μας αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους, είτε είναι στον χώρο τον ερευνητικό, είτε όχι, που θα ήθελαν να γίνουν επιχειρηματίες και ταυτόχρονα όμως έχουμε και πολλούς νέους που έχουν φύγει προς το εξωτερικό. Η στόχευση λοιπόν είναι αυτή της πρωτοβουλίας, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και μας έκανε τιμή η δεύτερη εκδήλωση στη χώρα μας να γίνει στην πόλη μας. Ο κ. Κουλούγλου είναι γνωστός, δεν χρειάζεται να πω για το βιογραφικό του. Από το 1981 δημοσιογραφεί, έχει συνεργαστεί με πολλά περιοδικά, εφημερίδες, με την ΕΡΤ και το 2014 είναι ευρωβουλευτής. Κύριε Κουλούγλου, είναι το λόγο. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την Διοίκηση του Περιφερειού για την πρόσκληση εδώ και την διοργάνωση, καθώς και την συνομή που για βοήθησε πολύ την προσκληρικό όμως την διοργάνωση αυτή. Και εσάς πολλούς που είστε. Αυτή είναι μια θεωρώντας ότι η χώρα υφίσταται μια ηλικίδα από τη στιγμή που φωτισμένα μυαλά και νέα ιδέα θα ανακάλυψαν να καταστρέψουν το εξωτερικό, ξεκίνησε μια σειρά από δράσεις φέτος στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν δουλειές και να μείνουν οι νέοι στην χώρα τους. Αυτές περίπου είναι τρεις δράσεις, οι οποίες ξεκινούν από το Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και εξωτερικούνται στην Ελλάδα. Η μία δράση είναι αυτή για τα προγράμματα για την ιδανική επιχειρηματικότητα και την μεταβολή της ενεργείας, που αμέσως μετά θα σας παρουσιάσουν οι κύριοι εδώ, και εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα γι' αυτό, παρά μόνο ότι υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ΕΣΠΑ, τα οποία δεν είναι γνωστά πολύ στο ελληνικό κοινό και μπορούν να βοηθήσουν αυτή την κατεύθυνση για την οποία μιλάμε. Η δεύτερη δράση είναι μια δράση για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Είναι δηλαδή συνεταιρισμού, επιχειρήσει που δεν έχουν σκοπό αποκλειστικά το κέρδος, αλλά παράλληλα με το κέρδος επιζητούν να διαμορφώσουν άλλες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και εμείς φυσικά να εξασφαλίσουμε δουλειά. Αυτό είναι ένα τομέα ο οποίο θα μπει στο εξωτερικό. Καλύπτει αυτή τη στιγμή το 10% που καθάρισε το εθνικό προϊόντο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς μόνο λιγότερο από το 1% στην Ελλάδα. Στην Ισπανία, παραδοσιακά τον καιρό της κρίσης, έχουν δημιουργηθεί 9.000 τέτοιου είδους νέες, μικρές, εναλλακτικές, συντηρητικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 170 έως 200.000 εργαζόμενους. Και η τρίτη, θα σας ερευνητικά θα δείτε και ένα βίντεο σχετικά με τις δράσεις αυτές στη συνέχεια. Και η τρίτη δράση που έχουμε ξεκινήσει είναι για την και θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες σε δύο εβδομάδες, αλλά που από τώρα ξεκινάμε και στην Ελλάδα και θα παρουσιαστεί σε αντίστοιχες εκδηλώσεις για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η επανακαλλιέργεια, το ξεκίνημα της επανακαλλιέργειας της πυροστικής κάναβης, καθώς επίσης και για την χρησιμοποίηση της κάναβης για θεραπευτικούς σκοπούς. Μέχρι η πυροστική κάναβη ήταν ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν το οποίο κατασκευάζονταν από τα ρούχα μέχρι τα παλιά βιβλία. Και η θεραπευτική κάναβη αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες ασθένειες. Είναι ένας κλάδος της οικονομίας που αρθεί σε άλλες χώρες και μάλιστα και οι Έλληνες συμπολίτες αρχίζουν και προσφέρουν αγοράζοντας ακριβά προϊόντα από το εξωτερικό. Στη Γερμανία ήδη η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει τα έξοδα για την θεραπευτική.
για την θεραπευτική κάναβη, τα ασφαλιστικά τα βέβαια είναι καλύτερα έξοδα για αυτό το σκοπό. Και ελπίζουμε, επειδή πραγματικά και το διαδρομητικό ελπίζω, επειδή και η αγροτική πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα, ότι θα υπάρξει εκεί ένας τρόπος, ένας τομέας για να δει να πτυχεί η οικονομία, να γίνουν εισαγωγές, όλα αυτά τα οποία δηλαδή πρέπει να γίνουν και να γίνουν σε μια κανονική χώρα. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Ελπίζω να παρακολουθήσετε και ό,τι έχει απορίες έχετε. Πρέπει να σας σημειώσω επίσης ότι αυτό εδώ πέρα το φινάδι, το οποίο υπάρχει και στην είσοδο, είναι περιοριστικά. Τα προγράμματα αυτά για τα οποία σας μίλησα στην αρχή για τις σημαντικότητες και τις αντιστοιχηματικότητες με αντίστοιχες παραπομπές στο διαδίκτυο όπου μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρονται εσείς άλλοι άνθρωποι από εδώ που θα διαδώσουν το νέο να βρουν ποιες πληροφορίες. Πληροφορίες εσείς μπορείτε να βρείτε στο site μου, www.stelioskoulou.gr, στο tvhs.gr, ένα site που είχα ιδρύσει και τώρα στην αγκάθο μου. Δημοσιογραφικά. Και φυσικά μετά μπορείτε να μπορούμε να συζητήσουμε. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ιδιαίτερα τα προγράμματα αυτά και μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες πρέπει απαντήσεις. Πρέπει να δούμε τώρα ένα βίντεο για να σας δείξω περιπτυστικά τι είναι αυτά τα προγράμματα για τη σηματοδότηση της επιχειρηματικότητας. What do they have in common, this SME? SME, this NGO, this young person, this researcher, and this farmer. They're all eligible for EU funding, which is available in a number of very different fields. Employment and social inclusion, agriculture and rural development, urban and regional development, maritime affairs and fisheries, research and innovation, and humanitarian aid. The financial aid packages vary from one area to the next. But there are three common principles. The subsidy should supplement other funding. The EU will not fund 100% of a project. Their objective should not create profit for the beneficiary, but help them strike a financial balance. And subsidies cannot be granted retroactively for activities that have already been finished. More than three quarters of the EU budget is managed jointly with national and regional authorities, via five large structural and investment funds. These are in line with the EU's Europe 2020 strategy for growth, the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime and Fisheries Fund, and the Cohesion Fund, whose aim is the economic convergence of regions within the EU. The European Parliament debates and votes on all these budgets. The national and regional authorities in charge of managing the funds can be called on to advise on maximizing their use. The EU itself manages other funds directly. Grants from these go directly to specific projects or organizations, according to the EU's policies. This includes areas such as agriculture, youth, or the economy. To benefit from these grants, applicants have to answer calls for proposals. And finally, there's also microfinancing. Self-employed people and businesses with fewer than 10 employees can benefit from microcredit, that is, loans of up to 25,000 euros. What do they have in common? Αυτό που θα κάνω όσο πιο σύντομα μπορώ είναι να σας δώσω
όχι ούτε καν το χάρτη. Θα σας δώσω το ευρετήριο του χάρτη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα συνιστούσα και εγώ να ρίξετε μια ματιά, να το πάρετε το φυλάδιο, έχει ετοιμαστεί για σας. Το φυλάδιο αυτό είναι μια καταγραφή των προγραμμάτων με παραπομπές σε αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων και μια βασική αρχική παραπομπή στο site του Στέλιου Κούλουσου που γίνεται εκτενέστερη, αν θέλετε, παρουσίαση των προγραμμάτων. Μπορεί να πάρετε αυτό που σας ενδιαφέρει. Κάποιος που ενδιαφέρεται για μια επιχειρηματικότητα, κάποιος που ενδιαφέρεται για επιχειρηματική δράση, κάποιος που ενδιαφέρεται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ξεκινούμε λοιπόν με τα προγράμματα που αφαιρούν ως επιχειρηματίες και ερευνητές. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το Κόσμο. Το Κόσμο θα το συναντήσουμε και παρακάτω. Αναφέρεται εντός ως το Εράσμους για νέους επιχειρηματίες. Και όσον αφορά τους νέους επιχειρηματίες, αυτό που δίνει το Κόσμο είναι χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουν να λάβουν καθοδήγηση από παλαιότερους, εμπειρότερους επιχειρηματίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ίσως έχει λίγο κατανοητό και προβλήμα που θέλω να παραλάβω και εγώ, πολλά από αυτά τα προγράμματα, όπως θα δείτε, αυτό που κάνουν, ή μάλλον αυτό που απαιτούν, είναι δράσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών. Πολλές φορές δηλαδή απαιτούν συμπράξεις μεταξύ διαφορετικών χωρών. Απαιτούν από έναν Έλληνα επιχειρηματία να εκπαιδευτεί, να επισκεφθεί ένα επιχειρηματία στην Βρετανία, στη Γαλλία για παράδειγμα. Απαιτούν δηλαδή πολλές φορές να σχηματιστούν ομάδες επιχειρηματιών ή ομάδες οντοτήτων για να καταθέσουν μαζί την πρόταση. Στις περιπτώσεις που μπορεί κανείς να καταθέσει κανείς μόνος του, θα στατιστεί επισημάνω. Το Κόσμο λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να καταθέσουν, οι οποίοι μπορούν να εκπαιδευτούν σε άλλες χώρες. Να λάβουν χρηματοδότηση, θα πάνε εκεί, θα μείνουν ένα χρονικό διάστημα και θα λάβουν καθοδήγηση από επιχειρηματίες εμπειρότερους από αυτούς. Οι δράσεις Marie Curie αφορούν νέους ερευνητές. Αφορούν νέους ερευνητές οι οποίοι θέλουν να λάβουν στην πραγματικότητα επιχορήγηση, ένα ποσό το οποίο θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν έρευνα υψηλής ποιότητας, είναι αλήθεια, σε χώρες του εξωτερικού. Τώρα, η αγροτική καινοτομία. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι, αν θέλετε, το μεγαλύτερο και κεντρικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει τρεις κύριες περιοχές που αφορούν ιδιαίτερα την Ελλάδα. Είναι αυτές που βλέπετε. Αφορούν την επιστήμη αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και τις κοινωνικές προκλήσεις. Το Horizon, στον ιστότοπο στον οποίο υπάρχει παραγωγή στο φυλάδι που σας είπαμε, κάθε τόσο βγαίνουν πολύ συγκεκριμένες προσκλήσεις. Δηλαδή, μπορεί να βγει μια πρόσκληση για την νανοτεχνολογία. Εδώ, επισημαίνω ξανά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτεί συμπράξεις αρκετών εταιρεών. Και το Ορίζοντας 2020 είναι πρόγραμμα αρκετά ανταγωνιστικό. Έχει όμως και πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Τώρα, το Fast Track to Innovation. Το Fast Track to Innovation αφορά, είναι πάλι κομμάτι του Ορίζοντα 2020, αφορά όμως αυτή τη φορά επιχειρήσεις ατομικά. Και συμπράξεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει και μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τι επιτρέπει ποιος είναι ο στόχος του Fast Track Innovation? Ο στόχος είναι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν καινοτομία, αλλά με μια προϋπόθεση ότι μπορούν να συνεργαστούν με τη βιομηχανία, ώστε αυτή η καινοτομία να μην μείνει σε επίπεδο σχεδιασμού. Δηλαδή, έχω το σχέδιο, έχω την ιδέα, αλλά βρίσκω και έναν partner, βρίσκω και έναν συνεργάτη, ο οποίος θα υλοποιήσει τελικά την ιδέα. Περνάμε τώρα στα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ πάλι βλέπουμε το COSME. Πάλι μπορούν να συμμετέχουν είτε κοινοπραξίες επιχειρήσεων, είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν ατομικά και επιχειρήσεις. Και αν θέλετε, τα τρία πράγματα που μπορούν να λάβουν ως χρηματοδότηση, τρεις άξονες για τους οποίους μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση οι εταιρείες από τον κόσμο, είναι για να εκτελέσουν μελέτες σκοπιμότητος για συγκεκριμένες ιδέες τους, για να αναπτύξουν καινοτομία, καινοτόμες προτάσεις δηλαδή. Και τέλος μπορούν να λάβουν αντίστοιχα, αν θέλετε, με το κόσμο για νέους επιχειρηματίες, μπορούν να λάβουν καθοδήγηση από παλαιότερες επιχειρήσεις, μάλλον πιο έμπειρες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που αναφέρθηκε στο βίντεο, το microfinancing, δηλαδή η μικροχρηματοδότηση, τα προγράμματα μικροχρηματοδότησης, πολλά από αυτά, είναι διαθέσιμα στο ιστότοπο που φαίνεται εκεί, στο www.access2finance.eu. Και τέλος, αυτό που έχει ενδιαφέρον πάλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το SME Instrument. Το SME Instrument σε μεγάλο βαθμό, και εδώ αν θέλετε, το SME Instrument είναι διαθέσιμο και σε μοναδικά, δηλαδή είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις μόνος, δεν είναι αναγκαία σε συμπράξεις. Πάλι δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν σχέδια ανάπτυξης καινοτομίας και μέσα από το SME Instrument σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται, το SME Instrument, αν θέλετε, χρηματοδοτεί σε κάποιο βαθμό και προγράμματα τα οποία, μάλλον δίνονται χρήματα τα οποία καταλήγουν σε άλλους επενδυτές, σε διάλογους επενδυτές σε κάθε χώρα
οι οποίοι μπορούν να τα διαθέσουν σε νεοφυείς εταιρείες, startups και ούτω καθεξής. Τώρα, περνάμε στα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για τους γεωργούς. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο, αν θέλετε, πιο περιορισμένα όσον αφορά αυτά τα προγράμματα που περιγράφουμε εδώ. Υπάρχουν βέβαια οι κλασικές και ειδικές πολιτικές της κοινής αγροτικής γεωργικής πολιτικής. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις του ορίζοντα 20, κάποιες περιπτώσεις του ορίζοντα 2020 που είναι διαθέσιμες. Αυτές είναι η επιστημιστική ασφάλεια, η βιώσιμη γεωργία, η δασοκομεία, η έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, των εσωτερικών υδάτων και της βιοοικονομίας. Υπάρχουν και πολύ λίγες περιορισμένες δράσεις του COSME, δηλαδή αν θέλετε όσον αφορά τη γεωργία, τα πράγματα είναι λίγο πιο κλασικά, μιλάμε για τα χρήματα που έρχονται μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και τέλος έχουμε για προγράμματα τα οποία δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι θα ακουστούν πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Έχουμε τα προγράμματα που είναι για την άμεση καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, δηλαδή την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και τις εγγυήσεις για τις νεολαίες. Αυτά είναι προγράμματα που στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, διαχειρίζεται ο ΑΕΔ. Οπότε θα ακούσετε περισσότερα για αυτά στη συνέχεια. Και τέλος έχουμε το Erasmus Plus. Όσοι είναι νεότεροι έχουν ακούσει γι' αυτό, ίσως θυμούνται τον πρόγονο του Erasmus που αφορούσε αρχικά μόνο φοιτητές. Τώρα συνεχίζει να αφορά φοιτητές, αλλά αφορά και την κατάρτιση και την επανακατάρτιση των νέων. Το Erasmus Plus στην Ελλάδα το διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και μπορείτε να πάρετε πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του. Ξαναλέω, είναι πολύ χρήσιμο το φυλάδιο που σας έχουμε ετοιμάσει και δεν θα αναφερθώ καθόλου σχεδόν στις δράσεις ΕΣΠΑ. Οι δράσεις ΕΣΠΑ, τα τέσσερις, αν θέλετε, προσκλήσεις ανακοινώθηκαν σήμερα. Θα τις αναφέρω επιγραμματικά. Είναι η πρώτη πρόσκληση αφορά την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και των βάθμιας εκπαίδευσης. Η δεύτερη, την νεοφυή επιχειρηματικότητα, τα startups. Η τρίτη, την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τέταρτη, την αναβάθμιση πολύ μικρών και μεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες επιχειρούν σε νέες αγορές. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε για αυτό το κομμάτι από το ιστότυπο του ΕΣΠΑ. Στη διάθεσή σας και στη συνέχεια για ερωτήσεις όταν έχετε συγκεκριμένα πράγματα και για τα προγράμματα και από ό,τι προκύψει από τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουν 4 εισηγήσεις από μιλητές που εκπροσωπούν κορυφαίους θεσμούς της περιοχής μας. Σχετικά με την αντικειμενολογία τη σημερινή. Και στο τέλος, θα σας παρουσιάσουμε 2 επιχειρήσεις από την περιοχή μας που αξίζει τον κόπο να τις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που μέσα στην περίοδο της κρίσης έχουν κάνει πραγματικά θαύματα. Θα ξεκινήσουμε την έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στην Πάτρα Σαϊκή, λίγο που την γνωρίζουμε όλοι. Τώρα πλέον έχει θεσμοθετηθεί και έχει αγκαλιαστεί από τα 2 Υπουργεία, το Παιδείας και Οικονομίας. Συμμετέχουν και τα 3 ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής μας και το Επιμελητήριο βέβαια. Και καλούμε τον Αντιπρίτανη Έρευνας και Ανάπτυξης περί Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Πολύζο, στο βήμα. Και βεβαίως και η Περιφέρεια. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Καλωσορίζω τον κύριο Πολύζο, που είχε την καλοσύνη και αυτή την πρωτοβουλία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να βοηθήσει. Ούτως ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση, η οποία τώρα έχει πάρα πολλά χρόνια που μας κατέβει. Σε αυτά τα οποία ακούσαμε μέχρι στιγμή, τα προγράμματα και οι διάφορες δράσεις οι οποίες είχαν στην Ευρώπη, που έδωσαν ευρωπαϊκά χρήματα, είναι πάρα πολλά χρήσιμα. Αλλά πρέπει να ξέρετε όλοι ότι ένα ποσοστό από τους ενδιαφερόμενους θα επιτευχθούν από αυτά τα προγράμματα. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ποσοστό το οποίο θα μείνει έξω από την ιστορία. Τι γίνεται για αυτούς? Ακριβώς για αυτούς θα μιλήσουμε τώρα για το Πάτρα Σαϊκή. Είναι δηλαδή, το Πάτρα Σαϊκή, το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε και να πατήσουμε στα πόδια μας και ότι μπορούμε και μόνοι μας να ξεκινήσουμε πράγματα τα οποία πραγματικά να διακριθούν στο παγκόσμιο στερέωμα. Για αυτούς δεν που θα πάρουν τα προγράμματα, θα ήθελα το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να τα διαχειριστούν με σοφία, να μην τα δουν σαν επιδότηση. Να μην χάσουν τα ανακλαστικά τους, γιατί όταν έχεις ένα πρόγραμμα 3 ετών, μπορεί να χάσεις τις αλλαγές οι οποίες γίνονται ταχύτατα και να μείνεις έξω πάλι από το παιχνίδι. Και επομένως, θα έλεγα ότι πρέπει να έχουμε τον νου μας. Λοιπόν, το Πάτρα Σαϊκή, ποια ήταν η αρχική ιδέα του Πάτρα Σαϊκή?
Η αρχική ιδέα του Πάντα Σαϊκού ήταν η τόνωση της ιδέας συνεργασίας ερευνητικών και παραγωγικών φορέων. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό όπως βλέπετε το έχω βάλει κάτω από μια στάθμη που είναι η στάθμη του μηδέν, δηλαδή ουσιαστικά είναι το αυτονόητο. Και γι' αυτό το αυτονόητο παλεύουμε να το ξαναεπανακατακτήσουμε. Δηλαδή ότι πρέπει να συνεργαστούν οι ερευνητικοί και παραγωγικοί φορείς. Αν το πετυχαίναμε αυτό λοιπόν, περνάμε πάνω από τη στάθμη μηδέν και πηγαίνουμε στην εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών που προέρχονται από τους ερευνητικούς φορείς μέσω νέων επιχειρηματικών προτάσεων με διεθνή ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτά ήταν τα βήματα του Πάντα Σαϊκού, καθώς θα προχωρούσαν τα πράγματα και θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια, κάποια στιγμή, βλέποντας κάναμε μία διαπίστωση, εδώ το είχε αποτυπώσει πάρα πολύ ωραία σε μία ομιλία του στο Τετακάδημο Μαρίου του Δοξιάκη, είναι ότι τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία έχουν διεθνή ανταγωνισμό και αυτά τα οποία δεν έχουν διεθνή ανταγωνισμό. Αυτά τα οποία δεν έχουν διεθνή ανταγωνισμό είναι προφανώς στο δημόσιο, οι τράπεζες, τις επικοινωνίες και ΕΠΕΚΟ, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι υποδομοί, δικηγόροι, γιατροί, έποροι, οι οποίοι υπάρχουν στην παροχή υπηρεσιών. Και έχουμε και τα άλλα τα οποία έχουν διεθνή ανταγωνισμό, που είναι η βιομηχανία, αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλία, τουρισμός, μικρές επιχειρήσεις, αγροτικά προϊόντα και λογιστικό. Το πάνω δεξιά το χάσαμε. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, οπότε το να πάμε και να πέσουμε με τα μούτρα στο 2%, να το κάνουμε 5%, δεν νομίζω ότι έτσι. Αριστερά, το αριστερά, θα βλέπετε ότι η υποδομή ήδη αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα. Όλα τα άλλα επαγγέλματα έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Συνεπώς θα έχουμε μία μετακίνηση προς το κάτω δεξιό μέρος. Εκεί θα κινηθεί και θα παιχτεί όλο το παιχνίδι στην Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Δηλαδή στον τουρισμό, στις μικρές επιχειρήσεις, στα αγροτικά προϊόντα και στο λογισμικό. Δηλαδή, γιατί έβαλα το λογισμικό, βάλα το λογισμικό εδώ, γιατί είναι προτάσεις με χαμηλό μπάτζετ, στο οποίο έχουμε δυνατότητες. Έτσι λοιπόν έγινε ένας επαναπροσδιορισμός του Πάντα Σαϊκού και λέμε πλέον τα εξής. Εκτός από τα προηγούμενα τα οποία είχατε δει, είναι ότι το Πάντα Σαϊκού είναι η τόνωση της ιδέας της επιχειρηματικότητας του νέου. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να επιχειρούν και να ξεπεράσουν αυτό που το βλέπουν σαν κάτι που βλέπουν σαν βουνό. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν πλούτο και αν ξεπεράσουμε και εδώ το επίπεδο 0, τότε πηγαίνουμε στην πάγια συνεργασία με μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικού φορείς, ώστε να καινοτομούν συνεχώς και να αντέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Αυτή είναι η πρόκληση για μια μικρή εταιρεία. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να καινοτομεί και το ρίσκο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έρθει σε άμεση συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα, τους πάντες. Εδώ θα ήθελα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όμως και μια ρεαλιστική στόχευση. Ο Γιάννης Καλογύρης, που είναι καθηγητής του ΕΒΠ, είπε σε ένα άρθρο. Εσφαλμένα επίσης εκλαμβάνεται η καινοτομία σε συνάρτηση μόνο με κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Γύρω μας υπάρχει ένα πλήρω εμπειρικών παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι πολλοί παραδοσιακοί κλάδοι έχουν ένα σημαντικό απόθεμα γνώσης, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Λόγω μάλιστα του γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτούς τους κλάδους, η δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων σε αυτούς δεν είναι ουτοπική. Η σημερινή συζήτηση για τη δημιουργία ενός κύματος νεοφυών επιχειρήσεων, που τόσο πολύ συζητάμε, startups, δεν θα πρέπει να αποτελέσει μια παγίδα που θα οδηγήσει σε εταιρείες φούσκες. Αλλά να δώσει τη δυνατότητα να ανανεωθεί ο επιχειρηματικός ιστός της χώρας και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπους με καλό υπόβαθρο γνώσης, τόσο τεχνολογικό όσο και επιχειρησιακό, το οποίο η χώρα μας διαθέτει σε επάρκεια και μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε τις καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, γιατί μια οικονομία χωρίς υψηλή τεχνολογία είναι τριτοκοσμική οικονομία, αλλά από την άλλη. Δεν μπορείς να αφήνεις στην άκρη καινοτόμες ιδέες που είναι σε προϊόντα που ήδη έχουμε. Επομένως, ξεκινάμε με ό,τι έχουμε, βάζουμε μέσα την τεχνολογία, πηγαίνουμε πιο ψηλότερα και το ένα φέρνει το άλλο. Πώς ξεκίνησε το Πάντα Σαϊκού? Το Πάντα Σαϊκού ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία των Πανεπιστημίων Πατρών και το Εκπληκτήριο Αχαΐας και η πρώτη έκθεση έγινε το 2012 στην αγορά Αργύρη, όπου είχαμε πάρα πολλούς εκθέτες, οι οποίοι φέρανε προϊόντα τα οποία πίστευαν ότι είναι όριμα προϊόντα και μπορούν να βγουν στην αγορά. Ήταν πραγματικά, άρχισε τότε η κρίση, άρχισε να φυτώνει, επομένως ήταν μια πρωτοβουλία η οποία πραγματικά ήταν μια έκπληξη και ο κόσμος της Πάντας αγκάλισε με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον. Μετά από αυτό ήρθε η δεύτερη έκθεση, η οποία πραγματικά μεγάλωσε αρκετά.
Και η δεύτερη που έγινε το 2015, έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Τόφαλος και εδώ πλέον οι συνδιοργανωτές αυτής της έκθεσης ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών του Επιμελητήριου Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εδώ βλέπετε μία πανοραμική άποψη της έκθεσης από το Τόφαλος με 9 εκθέτες. Με τα περίπτερα τα οποία είχαν επιμεληθεί, είχε γίνει με τη Χελέξη που κάνει και την έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε 989 εγγεγραμμένους επισκέπτες και πάρα πολλούς άλλους επισκέπτες από όλη την Πάτρα αλλά και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Δείξαν μεγάλο ενδιαφέρον πάρα πολύ και στις 21 του 2015, στο Φόρουμ Ανάπτυξης το οποίο έγινε εδώ στην Πάτρα, η αναπληρώτρια υπουργός, κυρία Σιάννα Κωνστοπούλου, αναγγέλει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Εκπαιδεύσεων να θέσει από την Αιγύπτο του Πάτρου Σαϊκού. Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί η υπουργός, οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό, όπως και τον κύριο Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, δηλαδή αγκάλιασε αυτή την ιδέα αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και προχώρησε και έκανε αυτή την πρόταση που σας προϋπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση για το Πάτρα Σαϊκού. Έτσι ερχόμαστε στις 5 Δευτέρα του 2016, δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή, όπου αναγγέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας επίσημη υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης του Πάτρα Σαϊκού, παρουσία του Υπουργείου Παιδείας με την κυρία Αναγνωστοπούλου και τον κύριο Φωτάκη, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον Πρόεδρο της Διοικούσας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο των ΤΕΙ. Είναι αυτοί που απαρτίζουν, θα λέγαμε, τα μέλη, δηλαδή την Οργανωτική Επιτροπή αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης και από εδώ και πέρα θα πασχίσει, θα δουλέψει σκληρά όπως το Πάτρα Σαϊκού να πετύχει τους στόχους που θα σας δείξω παρακάτω. Αυτή η μέρα, εγώ νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα, την οποία εντάξει, μερικές φορές η κρίση δεν μας αφήνει να γιορτάσουμε μερικά πράγματα που αξίζουν. Η 5η Φεβρουαρίου του 2016 είναι μια μέρα ελπίδας γιατί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Παιδείας σχηματίστηκε το τρίπτυχο της επιτυχίας που είναι πολιτική, επιχειρήσεις και ακαδημία. Αν μπείτε στο Google και βάλετε ανάπτυξη ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας βγάλει αυτό το σύμπαν. Όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Και εκείνη τη μέρα ήταν εκεί. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε να αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Όμως, δεν είναι μόνο αυτοί οι 7 που είδατε που απαραθύνουν τον Πάτρα Σαϊκού. Είναι και πολλοί άλλοι. Γι' αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Μαρλαθέκα, ο οποίος τους αποκαλεί αυτός πρώτος τους είπε ότι είναι συνδιοργανωτές και πιστεύουμε όλοι ότι αυτό είναι. Γιατί συνδιοργανωτές είναι όλα τα ερευνητικά Ινστιτούτα που βρίσκονται στην περιοχή, το ΙΤΕ, το ΙΤΗ, το ΙΝΒΙΣ, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Είναι όλοι οι σύνδεσμοι, όλες οι ενώσεις που υπάρχουν στην Πάτρα, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, το Επιμελητήριο Υγείας, ΣΤΕΔΕ, ο ΑΕΔ, η Πάντας, μεγάλη χωρική όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η ΑΛΦΑΘΑΝ, η ΚΟΥΡΟΠΑ, η ΛΟΥΚ, η ΟΛΙΚΙΑ, ο ΟΚΟΣ, η ΓΕΡΦΕΡΑ, ΜΑΝΙΑΤΟΚΟΣ κλπ. Και βέβαια η πλατφόρμα του Πάτρα Σαϊκού, όπως διαμορφώθηκε από την προγραμματική σύμβαση. Η φιλοδοξία του Πάτρα Σαϊκού επιγραμματικά είναι η εξής. Πρώτα και κύρια να γίνει ένα πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο γεγονό. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι μια τοπική φιλοδοξία, ότι θα αναδείξουμε την Πάτρα, ότι θα είναι ο τόπος που θα γίνεται ένα γεγονός με διεθνή εκτινοβολία. Αλλά όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα είναι ένας τόπος συγκέντρωση ερευνητών με καινοτόμες ιδέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα. Θα φροντίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να πάμε στην ενεργοποίηση της ελληνικής ομογένειας. Μην ξεχνάτε ότι 8 εκατομμύρια Έλληνες ζουν εκτός Ελλάδος. Είναι η μεγάλη μας δύναμη. Και αν δεν καταφέρουμε να τους ενεργοποιήσουμε μέσα από το Πάτρα Σαϊκού, νομίζω ότι θα έχουμε αποτύχει σε πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, μία από τις κύριες επιδιώξεις που θα είναι στις μελλοντικές μας επιδιώξεις είναι αυτοί οι άνθρωποι να ενεργοποιηθούν ώστε να επενδύσουν στην πατρίδα τους. Θα γίνει τόπος προγραμματικών εξαγγελιών της εκάστοτε κυβέρνησης. Από εδώ θα ξεκινάει προγραμματικές εξαγγελίες από όλα τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας για το τι θα γίνει πάνω για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Θα παραδίδουμε ετήσια έκθεση προτάσεων προς τα συμμετέχοντα Υπουργεία. Δεν μπορούμε μόνο να πούμε, πρέπει και να προτείνουμε. Θα γίνονται εκδηλώσεις σε ετήσια βάση. Θα δημιουργήσουμε πρόθερμο κοιτίδες για εκπαίδευση και κατεύθυνση νέων επιχειρηματιών και ερευνητών. Θα δημιουργηθεί ο πρέλα θερμοκοιτίδων. Θα γίνει προσέλκυση νέων επενδυτών και μεγάλων επενδυτών.
και δημιουργία χρηματοδοτικού φορέα προς νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να στηριχτούμε, θα είναι δηλαδή μια ισορροπημένη, το Πάτρας Αιπίνου, μια ισορροπημένη ιστορία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Με αιχμή του δόρατος στη ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα φαντ που θα χρηματοδοτεί νέες ελπιδοφόρες προτάσεις που θα έρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμο προϊόντα. Πώς μπορεί να βοηθήσει τους νέους? Άμεσα θα δημιουργηθεί ένας δυναμικός και διαδραστικός ιστότοπος που θα είναι κέντρο όλων των σχετικών με το Πάτρας Αιπίνου ανακοινώσεων και πληροφοριών. Είναι απαραίτητο για να ξέρει κάποιος που μπορεί να μπει κάθε πληροφορία και τι μπορεί να κάνει μέσα από το Πάτρας Αιπίνου. Θα γίνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από τη σύμπραξη του Πάτρας Αιπίνου με δίκτυα επιχειρηματικής και τεχνολογικής πληροφόρησης. Η κρίση ανέδειξε αρκετά τέτοια δίκτυα, τα οποία στην αρχή ενώ νομίζαμε ότι είναι κάτι, ας το πούμε, εντάξει, κάτι που έχει πληθωριστεί πλέον εντελώς, δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν θαυμάσια δίκτυα επιχειρηματικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και πληροφόρησης, τα οποία μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και πραγματικά ο νέος επιχειρηματίας να έχει πραγματική βοήθεια. Άμεση δημιουργία δικτύου προθερμοκητήδων για καθοδήγηση και παροχή συμβολευτικών υπηρεσιών σε νέους με καινοτόμους ιδέες, δηλαδή αξιολόγηση αν είναι όριμη ή εφαρμόσιμη η ιδέα την οποία έχει. Ένα business plan το οποίο μπορεί να φαίνεται αστείο για την Ελλάδα, αλλά είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος μπαίνει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πηγές χρηματοδότησης κλπ. Συμβουλές για διεκδίκηση ανταγωνιστικών και συνεργατικών προγραμμάτων, όπως ακούσατε πριν, διότι το να υπάρχουν προγράμματα είναι άλλα. Πολλές φορές φαίνεται βουνό πώς θα πω για να χρηματοδοτηθώ από μία τέτοια πρόταση. Άρα λοιπόν πρέπει το Πάτρας Αιπίνου να φροντίσει, ώστε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και εκδηλώσει ενημέρωση σε μια ετήσια βάση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία είναι πληροφόρα στην Πάτρα που ξέρουμε αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα διάλεξα από μένα. Το διάλεξα διότι με αφορά προσωπικά και επομένως μπορώ να σας μεταδώσω με όλη την ένταση και τον ενθουσιασμό που έχω μέσα από την ιστορία. Όταν αποφασίσαμε, φτιάξαμε το νέο site του ΕΛΚΕ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προσθέσαμε το banner του Πάτρας Αιπίνου και είχαμε την ιδέα να προσθέσουμε ένα άλλο αριστερά, το οποίο λέει εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία. Σε αυτό λοιπόν μπορούσε να μπει κάποιος οποιοσδήποτε από την Πάτρα και να δηλώσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Κοιτούσαμε εμείς παράδειγμα από την database την οποία έχουμε πιει πιο κοντά και έτσι να τους φέρουμε σε ερώτηση. Μπήκε λοιπόν μια εταιρεία, FEAC, η οποία έκανε Simulation Driven Product Development, την οποία την είδα, καθώς τη συζητούσα, ήταν δύο παιδιά τα οποία ήταν φοιτητές μου, ένας μηχανολόγος και ένας ηλεκτρολόγος, οι οποίοι τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Ο ένας από τα δύο αδέρφια ήταν στο ΣΕΡΝ και δούλευε εκεί για κάποια χρόνια. Παρατηρούσε όμως πάρα πολύ προσεκτικά να δει τι ακριβώς δίνανε οι Ελβετοί προς άλλες χώρες, ούτως ώστε να τους κάνουν υπολογισμούς και αριθμητικές επιλύσεις. Και σου λέει: αυτά μπορώ να τα κάνω κι εγώ. Φεύγει λοιπόν από την Ελβετική Αρχιτεκτονική, ανοίγει μια εταιρεία και έτσι λοιπόν το ΣΕΡΝ ήταν ο πρώτος πελάτης που την είχε. Έξυπνο, πάρα πολύ ωραία που σκέφτηκε. Άνοιξαν την εταιρεία, άρχισαν να κοιτάζουν λοιπόν και προς άλλες κατευθύνσεις. Οπότε τον κάλεσα και του είπα το εξής. Ότι εγώ έκανα φτιάξει μια spin-off εταιρεία μαζί με το Ινστιτούτο το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο ήταν για ένα λογισμικό συμμοριακών στοιχείων που ήταν η δουλειά ουσιαστικά που είχα κάνει με τους μαθητές μου, άλλους σχεδόν μια δουλειά 10 ετών. Απέτυχε διότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και ακαδημαϊκός και να τρέχεις και μια εταιρεία. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις ότι δεν γίνονται όλα. Πρέπει ή να πάρεις μια απόφαση να το κάνεις κάτι σε βάθος και με σκληρή δουλειά, ή καλύτερα αφήσε το. Τι κέρδισαμε αυτή την ιστορία, μόνο εμπειρία που ξέρω τι πρέπει να κάνει κάποιος ώστε να πετύχει. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε συνεννόηση και του είπα ότι μπορώ να βοηθήσω εγώ με την τεχνογνωσία την οποία έχω. Εσύ λοιπόν με την εταιρεία να φτιάξουμε ένα καινούργιο προϊόν σε λογισμικό, πολύ ανώτερο του προηγουμένου, το οποίο μπορεί να σταθεί στο παγκόσμιο στερέωμα. Δώσαμε χέρια. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ το Boundary Level Method Software, το οποίο το ονομάσαμε και Πυθία, γιατί κάποιο ματέρι βρίσκει τη λύση από ένα πρόβλημα. Και βρίσκω αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι κερδίσαμε όλοι μας. Εγώ είμαι προσωπικά πάρα πολύ ευτυχής, διότι έχω αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω έχει κάποιο νόημα, διότι δεν παραμένει μέσα σε ένα σιρτάρι. Και από την άλλη,
νέα παιδιά τα οποία προσπαθούν και βασιζόμενοι πάνω στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο φτιάχνουν προϊόντα που έχουν προστιθέμενη αξία για αυτούς και για την ελληνική οικονομία. Αυτό ήταν το μήνυμα του Πάτρα Σαϊπίου, νομίζω, μέσα από μια ευχάριστη ιστορία. Δηλαδή, πετύχαμε αυτό το οποίο σκεφτόμασταν και το οποίο ονειρευόμασταν, ότι πρέπει πάση θυσία να συνεργαστεί το Πανεπιστήμιο μαζί με την ιδιωτικότητα. Αυτή είναι η ιστορία, η δυσάρεστη ιστορία, που είναι πάλι μήνυμα από το Πάτρα Σαϊπίου. Κάτω δεξιά θα δείτε ένα πουλί το οποίο είναι το πτηνό Ντότο, το οποίο ζούσε στο νησί του Μαυρικίου, το οποίο είναι δίπλα στη Μαδαγασκάρη, κοντά στην Αφρική. Η τελευταία μαρτυρία που έχουμε για αυτό το πουλί είναι το 1661, από εκεί και πέρα εξαφανίζεται και δεν υπάρχει πουθενά. Οι ανασκαφές από τους σκελετούς που βρήκαν αυτού του πουλίου ήταν ότι από το DNA, ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς του Ντότο ήταν το περιστέρι των νησιών Νίκοβα και το περιστέρι της Νέας Γουινέας. Το οποίο τι σημαίνει, ότι πριν από χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοι του περιστεριού της Νέας Γουινέας πέταξαν όλη αυτή την απόσταση που βλέπετε και φτάσανε στο νησί του Αγίου Μαυρικίου, όπου το νησί του Αγίου Μαυρικίου ήταν ένας πραγματικός παράδεισος. Είχε απίστευτη ποικιλία τροφής, δεν είχε φίδια, δεν είχε άγρια ζώα, οπότε δεν υπήρχαν εχθροί. Και εκεί λοιπόν βρέθηκε το περιστέρι της Νέας Γουινέας, ας πούμε, που μοιάζει περισσότερο με τον Ντότο, και άρχισε λοιπόν να ζει εκεί. Αποτέλεσμα, άρχισε να γίνεται ο κόδι, άκουμψο, χάνει τα φτερά του, άρχισε πλέον το ύψος του, έφτασε στα 80 εκατοστά, γεννούσε αυγά κάτω στις ρίζες των δέντρων, δεν υπήρχε κανένας εχθρός ούτως ώστε να προφυλαχθεί, και μόλις έρχονται οι πρώτοι κοκκινσταδόροι, ας πούμε, Ολλανδοί και απολυμβάζονται στην Άγια Μαυρίκια, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πραγματικό κίνδυνο. Που ήταν τα ποντίκια που κατέβηκαν από τα πια και τρώγαν τα αυγά του, και οι Ολλανδοί πειρατές, τα λέγανε και στρατιώτες, που πήγαιναν με ραβδιά και στην κυριολεξία τα σκότωναν χωρίς αυτά να αντιστέκονται. Έτσι το 1661 εξαφανίστηκε το τελευταίο Ντότο. Το ονομάζαν Ντότο γιατί είναι τόσο αυτό το αστείο όνομα που λέει ότι το ονόμαζαν ότι είναι το ηλίθιο. Ήταν δηλαδή, είχε τη χλέβη των πάντων. Και αυτά γιατί? Διότι βρέθηκε σε έναν κόσμο εντελώς προστατευμένο και έχασε όλα τα αντανακλαστικά. Έχασε τα φτερά του, έχασε την, ας το πούμε αυτό που θα λέγαμε, την διάβλασή του και δεν χρειαζόταν να δουλεύει. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η δουλειά, η σκληρή δουλειά, είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για να ξεφύγουμε από τα διαψεύματα. Σκεφτόμαστε με φαντασία και ξεφεύγουμε με την πολλή δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε. Το Πάτρα Σαϊπίου θα υπενθυμίζει ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα από τους άλλους. Χάρηκα ιδιαίτερα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην προκήρυξη σήμερα της, που στάθηκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έλεγε στόχος της ημερίδας, της σημερινής ημερίδας, είναι να συνεισφέρει στην εκκίνηση συζητήσεων που να αφορά το μέλλον της Ελλάδος και όχι το παρελθόν. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι το μέλλον είναι γεμάτο ζωή και το παρελθόν γεμάτο απογοητεύσει που σε κοντεύει να παλέψει. Γι' αυτό τελειώνω λοιπόν με τον τίτλο ενός βιβλίου που το είδα προχθές. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί ο Κυριάκος Γαλέτος είναι ένα νέο παιδί. Και ξέρετε ότι ο Έλληνας συγγραφέας βάζει πάντα σε τίτλο του βιβλίου, βάζει αυτό που πιστεύει ότι αν πάρει ένα βιβλίο και του στύψει, θα πέσει κάτω ο τίτλος του. Μόνο τα νεκρά ψάρια ακολουθούν το έργο. Είναι ελπιδοφόρο ότι τα νέα παιδιά βλέπουν έτσι πλέον τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπρίτανη. Ακούσατε και το ευχάριστο γεγονός σχετικά με την εξέλιξη της Πάτρας Σαϊπίου που ξεκίνησε δειλά-δειλά το 2012 με τη συνεργασία του Δημοτηρίου Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Πράγματι, η στόχευση είναι πάρα πολύ ψηλή και σας ενημερώνω ότι η επόμενη έκθεση θα γίνει στο Τόφαλο 15 έως 17 Απριλίου, οπότε θα είσαστε και οι πρώτοι καλεσμένοι, μια και το λέμε σήμερα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην Πάτρα Σαϊπίου και έχει κάνει και πολύ σημαντικά βήματα στη κατεύθυνση της ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Καραμπίδα, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών και θα μας μιλήσει σχετικά με το θέμα επιχειρηματικότητα νέας γενιάς στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Καραμπίδα, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κούλογλου, καλώς ήρθατε στην περιοχή μας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι μια ερετή αυτοδιοίκηση που ξεκίνησε το 2011 να λειτουργεί. Ο κ. Αγγελόπουλος, που είναι δίπλα σας, είναι ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Άρα έχουμε ένα θεσμικό, μια θεσμική δομή ως πολίτες με τους δύο στόχους, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για αυτούς τους δύο στόχους θα προσπαθήσω σύντομα να σας πω. Μετά την ομιλία του κ. Μπολίζου, που ήταν και καθηγητική, γιατί πραγματικά έφερε ένα τόνο αισιοδοξία. Οι καθηγητές πάντοτε πρέπει να είναι αισιοδόξοι, γιατί ασχολούνται με τη νέα γενιά. Επομένως, η αισιοδοξία είναι δημιούργημα και πρέπει να είναι και αποτέλεσμα να ενσωματώνεται μέσα στη νέα γενιά. Εμείς επιλέξαμε την επιχειρηματικότητα, την νεανική επιχειρηματικότητα, να τις αλλάξουμε λίγο. Όνομα. Να την πούμε επιχειρηματικότητα νέας γενιάς, για να σηματοδοτήσουμε ένα νέο ξεκίνημα. Βέβαια, με τη λογική ότι ξέρουμε το παρελθόν για να μπορούμε να δημιουργήσουμε το μέλλον. Και γι' αυτό λοιπόν στοχεύουμε και λέμε επιχειρηματικότητα νέας γενιάς, ανεξαρτήτως ηλικιακών χαρακτηριστικών, για να δούμε ότι αυτό που θέλουμε είναι κάτι καινούριο. Αλλά πριν ασχοληθούμε και σας παρουσιάσω ακριβώς το τι θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να στοχεύσουμε στην επιχειρηματικότητα νέας γενιάς και σε συνεχεία με αυτό που είπε ο κύριος Κούλογλου, να σας πω ότι εκτός από τις πληροφορίες που έδωσε και τις ιστοσελίδες τις οποίες μπορείτε να τρέξετε σε τοπικό επίπεδο, η Δυτική Ελλάδα φιλοξενεί μια δομή την οποία έχουμε φτιάξει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η δομή του Europe Direct. Είμαστε διαπιστευμένο κέντρο για τη Δυτική Ελλάδα του Europe Direct, άρα είναι μια δομή η οποία έχει την δυνατότητα και την εκπαίδευση να παρέχει τέτοιες πληροφορίες. Αυτά τα προγράμματα που ακούστηκαν είναι προγράμματα τα οποία φτάνουν και σε αυτή την πύλη. Όπως και μετά και η κυρία Μαρίνη θα σας πει και εκεί στον ΑΕΤ υπάρχει και αυτή μια τέτοια δομή πιο κοντά στα θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας. Ξεκίνησα να σας παρουσιάσω το όραμα. Γιατί αυτό ουσιαστικά σημαντικό και αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι μια οραματική σκέψη η οποία δεν μας έπεσε από τον ουρανό, αλλά την βιώσαμε. Από το 2011 και μετά, όταν ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε την περιφερειακή πολιτική και συμπεριλαμβάνει αυτές τις λέξεις αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής, αεροπορικής ανασυγκρότησης κλπ. Εστιασμένη στην περιφέρεια της Ελλάδος, στην παγκόσμια της ταυτότητα. Μην ξεχνάμε ότι η Αρχαία Ολυμπία συγκεντρώνει περίπου στα πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις, links στο ιστότοπο του Google. Άρα είναι από τους πλέον δημοφιλείς αναζητητές και άρα δείχνει μια παγκόσμια ταυτότητα. Εστιάζουμε στον άνθρωπο και εστιάζουμε και στην αειφορία. Είναι η κλασική στόχη του Ευρώπη 2020. Υπάρχει βέβαια και η έννοια της αυτοτροφοδοτούμενης. Είναι αυτό που λέμε ενδογενής ανάπτυξη. Και γιατί ενδογενής? Γιατί εάν δεν δημιουργήσουμε η ίδια δυναμική παραγωγική δυναμική, τότε η δάνεια ανάπτυξη έχει χρόνο και χρόνο λήξης, ημερομηνία λήξης. Αυτό το τροποδοτούμε λοιπόν γιατί. Γιατί υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας της Ελλάδος και αυτά τα χαρακτηριστικά εμείς τα πήραμε μέσα από μια συγκριτική ανάλυση που κάναμε συγκρότηση της περιφέρειας της Ελλάδος, όχι με αυτά που κάνουμε εμείς, ενώ η περιφέρεια της Ελλάδος με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, αλλά με τις υπόλοιπες 276 περιφέρειες της 272 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, συγκριθήκαμε με τις αντίστοιχες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί διαπιστώσαμε με πρόσφατες μετρήσεις και με σύμβουλό μας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Έρευνας τα εξής δύο. Σημαντικά. Γεωργία Δασοκομεία Αλία. Είμαστε ένατη περιφέρεια από τις 272 περιφέρειες, σε κατάταξη ένατη περιφέρεια, στη γεωργία, στη δασοκομεία και στην αλία, σε παραγωγικό δυναμικό. Κοιτάξτε όμως το επόμενο βελάκι. Η παραγωγικότητα αυτού του τομέα είναι σε κατάταξη 210 από τις 272. Ένα δυναμικό δηλαδή το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν αξιοποιείται. Αυτό λοιπόν είναι η στόχευσή μας για την ενδογενή, την αυτοτροφοδοτούμενη, την αειφορική, την εξωστρεφή ανάπτυξη της περιφέρειας της Ελλάδος.
Δείτε και ένα άλλο σημείο. Εμπόριο, μεταφορές, ενημέρωση, επικοινωνία. Ήταν αυτό το κάτω άκρη που είπε ο κ. Πολύζου προηγουμένως. Είμαστε στη δημοσία 6η θέση από 272. Σε επίπεδο παραγωγικότητας, 231 από τις 271 θέσεις. Αυτά είναι μερικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και ένα άλλο που ταιριάζει με αυτό που συζητάμε σήμερα. Εκπαίδευση. Ηλικίες 25 έως 64. Ποσοστό του συνολικού πληθυσμού σε αυτή την ηλικία που παραμένει στην Δυτική Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε ότι είναι πανεπιστήμιο. ΤΕΗ και ανοιχτό πανεπιστήμιο. Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται κάτω, είναι η μπλε γραμμή, κάτω από την κόκκινη γραμμή που είναι Αττική. Δηλαδή, έχουμε ερευνητές, έχουμε φοιτητές, κάτι κάνουμε και δεν τους κρατάμε. Φεύγουν. Είναι αυτά τα πουλιά που είδατε και βλέπετε πολλές φορές στην ιστοσελίδα, τα πουλιά της Ελλάδας που ταξιδεύουν προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι και τα αντίστοιχα από τις φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν ότι η Δυτική Ελλάδα δεν τους είναι θετική, δεν τους προσδίδει κάτι και αποφασίζουν να φύγουν. Αυτά είναι τα ευρήματά μας. Και αυτά είναι τα αυτά μας που μας τροφοδοτούν στο να σκεφτούμε και να πούμε ότι η στρατηγική μας στόχη για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι αυτή που βλέπετε. Εννοείται ότι σε αυτούς τους τόπους η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία είναι καθοριστικός παράγοντας. Αλλά τι σημαίνει για μας επιχειρηματικότητα? Σημαίνει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό που είναι το εξάμεινο παραγωγικό πρότυπο της περιφέρειας, να δημιουργήσουμε δομές και θέσεις εργασίας, να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία, ακούσατε και την κυρία Πολύζου, στη διεθνοποίηση, στην έξυπνη εξειδίκευση. Εγώ θα έλεγα στην έξυπνη σύνθεση καινοτομιών που οδηγούν στην εξειδίκευση. Το Smart Specialization είναι απόδοση του όρου έξυπνη εξειδίκευση. Εννοείται ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ευνοϊκό περιβάλλον εταιρικών μορφών και των συνεργατικών μορφών, να συμμάθουμε να δουλεύουμε και συνεργατικά και βέβαια να φροντίσουμε να ανασυγκροτήσουμε παραγωγικούς και βιομηχανικούς κλάδους που στο παρελθόν υπήρχαν στην περιοχή μας και δυστυχώς τους χάσαμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω το τελευταίο. Όταν η Ελλάδα έγινε κράτος το 1827 και για περίπου 100 χρόνια ζούσε σχεδόν από ένα προϊόν. Το προϊόν αυτό είναι κοντά μας. Η σταθήνα. Αυτοί μεγάλωσαν και σπούδασαν σχεδόν 4 γενιές Ελλήνων. Η σταφίδα λοιπόν καλύπτει το 50% των εξαγωγών μας ως χώρα, συνολικά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σήμερα οι εξαγωγές μας είναι 27 δις ευρώ, έχουν εξαγωγές περίπου 13,5 δις ευρώ σταφίδας. Φέτος, το 14 μάλλον, όχι φέτος. Από τα 27 δις ευρώ εξαγωγές της χώρας μας, τα 10 δις είναι πολυπτέλαια, τα οποία είναι εισαγόμενο πετρέλαιο που το μεταβρέχουμε. Τα 5 δις είναι πρωτογενούς παραγωγής, από τα οποία το 1 δις παρελθόντος είναι και ψάρια, ψάρια τα οποία είναι η Δυτική Ελλάδα, η Τουρκανία, Λαβράκι και Τσιπούρα. 4 δις είναι τρόφιμα και 1 δις είναι γενώσιμα φάρμακα. Δηλαδή το 35% των εξαγωγών μας προέρχονται από αυτό που λέμε γη. Και η οποία γη, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αλλά και η Δυτική Ελλάδα είναι δεύτερη σε βιοποικιλότητα στην περιοχή. Και δεν μάλλον στην περιοχή εννοώ και στην Ευρώπη και κατά την προσωπική μου άποψη και ευρύτερα. Επομένως, επειδή η διεθνοποίηση της αγοράς οδηγεί όλο και περισσότερο στις ιδίες του κόστους, και αυτό το βλέπουμε με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, κυρίως στα αγροτικά προϊόντα, το να επιδιώκουμε να δημιουργούμε προϊόντα μαζικής παραγωγής ουσιαστικά μας οδηγεί στα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να στοχεύσουμε σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Στην εξειδίκευση, στην έξυπνη σύνθεση, αλλά και στην ποιότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν τα έχουμε σωματώσει στη στρατηγική μας για την επόμενη επιχειρηματική περίοδο και θα πάω λίγο γρήγορα να τα δείτε. Και τα προγράμματα εμείς που έχουμε σωματώσει και έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο και ήδη κάποια από αυτά είναι μέσα στις σημερινές προκηρύξεις και κάποιοι θα τα δείτε τις επόμενες μέρες. Είναι αυτά. Ευέλικτη επιχειρηματοποίηση για να μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Την προσαρμογή της επιχειρηματικότητας σε αυτό που ζητάει η αγορά. Η έμπειρη επιχειρηματικότητα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο μας που θέλουμε να συνδέσουμε και να συνθέσουμε τον άνεργο με τον έμπειρο τεχνίτη, με τα πράτη που η οικονομική εξέλιξη τον έφερε εκτός αγοράς. Η καινοτομική επιχειρηματικότητα είναι η μορφή της επιχειρηματικότητας, σαν τη μορφή αυτή που βγήκε σήμερα και υπάρχει.
Η ενίσχυση αλυσίδων προ θέμα εξαξία είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δοκιμάσουμε στην Δυτική Ελλάδα και νομίζω μπορούμε να αποτελέσουμε και ένα πρότυπο γι' αυτό. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας κάτι το οποίο στη δεκαετία του 70, του 80 αλλά και του 60 υπήρχε. Η προστιθέμενη αξία. Παλιά, όταν βγάζαμε προκηρύξεις, θυμάμαι όταν ήμουν στο βιομηχανίας τα προηγούμενα, τα πρώτα χρόνια, όταν βγάζαμε προκηρύξεις, βάζαμε ένα στόχο στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Την εθνική προστιθέμενη αξία. Το ΕΠΑ, το λέγαμε. Και οι προκηρύξεις ήταν προδιαγεγραμμένες να δημιουργούν ΕΠΑ, εθνική προστιθέμενη αξία, πάνω από το 35%. Αυτό το έχουμε χάσει. Χάσαμε λοιπόν την προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Γιατί η προστιθέμενη αξία δεν είναι η φούσκα της αξίας του νομίσματος, αλλά είναι η αξία της παραγωγής. Και αυτό θα δώσει και την αλλαγή στην παραγωγική δομή. Ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών, επιχειρήσεων. Τα παλιά χρόνια η περιοχή της Πάτρας είχε πάρα πολλές μονάδες που τα τελευταία καιρό έχουν εξαφανιστεί. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αθήνα. Υπήρχαν πολύ μικρές επιχειρήσεις που δουλεύανε την λαϊκή παράδοση, τη λαϊκή μεταποίηση και την βλέπουν με πολύ καλό τρόπο. Δεν ξεχνάτε ότι το δεκαετία του 80 η ελληνική βιομηχανία είχε τη δυνατότητα να ενσωματώνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα από άλλες χώρες τα μηχανήματα CNC. Μηχανήματα τα οποία εμφόντουσαν πολύ γρήγορα στην βιομηχανία μας. Γιατί υπήρχαν έμπειροι βιοτέχνες που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Επομένως λοιπόν, η έννοια της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας στοχεύει και της δημιουργικών επιχειρήσεων στοχεύει στο να δώσει χαρακτηριστικά ζωή και κατεύθυνση σε αυτόν τον άξονα. Πράσινη επιχειρηματικότητα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες για την Δυτική Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Εξωστρέφεια δημιουργίες είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς το ονομάζουμε παλέτα εργαλείων. Εκεί στοχεύουμε ο επιχειρηματίας, ο οποίος επιλέγει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, να παίρνει κάθε φορά το εργαλείο που του χρειάζεται και όχι ότι του προσφέρει την υποκήρυξη του προγράμματος και ανταγωνιστικότητα των φρεώνει πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα πάλι με την ίδια λογική, με την λογική ότι ο νεοφυής επιχειρηματίας, ενώ περνάει την ένταξη, τα πρώτα του βήματα και εκεί που έχει και τη μεγαλύτερη ποσοστά θνησιμότητας, εκεί χρειάζεται τη μεγαλύτερη βοήθεια, ούτως ώστε να κάνει τα πρώτα του δημιουργικά βήματα. Πριν φτάσω να σας ευχαριστώ για που με ακούσατε, να σας πω δύο ευρήματα τα οποία μας έχουν προβληματίσει. Από μία μελέτη που κάναμε πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος, γενικά για την πώς ήταν η χρήση των προγραμμάτων την τελευταία προγραμματική περίοδο, δηλαδή την περίοδο 7-13, τα ευρήματα που έχουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζανε πολύ σοβαρά προβλήματα στην τραπεζική χρηματοδότηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το 70% των επιχειρήσεων που στράφηκε στην χρηματοδότηση πήρε όχι. Το 31% πήρε ναι. Από αυτές, οι δυσκολίες που συνάντησαν ήταν ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν εγγυητικές, δέχτηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις για την εξασφάλιση χορήγησης δανείων και δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια. Από την αξιολόγηση των προγραμμάτων που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι οι λόγοι που υπάρχουν και οι οποίοι δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες να προσεγγίσουν τα προγράμματά τους είναι αυτοί που βλέπετε, κατά σειρά σπουδαιότητας. Γραφειοκρατία, καθυστέρηση πληρωμών, προβλήματα αντιστράτευσης. Αυτά τα προβλήματα συγκεντρώνουν το 62% της ιεράρχησης των προβλημάτων του βαθμού δυσκολίας. Και πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη γραφειοκρατία, όταν από το 1975 μέχρι και σήμερα έχουμε 119.000 νόμους, προϊκτικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις. Έχουμε περίπου 250 φορολογικούς νόμους από το 1975 μέχρι σήμερα. Τη στιγμή που στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκδοθεί μόνο 10. Και εμείς πάνω σε αυτά τα θέματα λέμε ότι για να μπορείς να δημιουργήσεις το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα πρέπει, και αυτή είναι η πρόταση που είπαμε στον Υπουργό, να
προεπιδημιουργήσει τα εξή χαρακτηριστικά. Φορολογία. Κοινωνικά δίκαιο και σταθεροποιητικό φορολογικό πλαίσιο. Δηλαδή να υπάρχει ένα συμφωνημένο φορολογικό πλαίσιο για 5 χρόνια, το οποίο να είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει. Ζητάμε ένα πτωχευτικό δίκαιο το οποίο να είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο και να δίνει τη δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει ένα χρόνο που υπενθυμίζει τι νέε οφειλέ. Η έννοια τη αδειοδότηση των επιχειρήσεων και των τεχνικών επαγγελμάτων να στηρίζεται στην αρχή τη προφύλαξη με ταχύτητα στην έκδοση και στην διεπέρωση των αδειοδοτήσεων. Και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με αυτά που ακούσατε και τον κύριο Πολύζου, πλέον σηματοδοτεί ενεργά, δυναμικά το να γίνει ο τύπο πόλο καινοτομία στη χώρα μα. Επομένως, πιστεύω ότι με αμφίβολη θέση τη σημερινή, τα χαρακτηριστικά είναι ευνοϊκά, οι συγκυρίες δύσκολες, αλλά οι ευκαιρίες είναι σε εμάς. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραβίδα για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα καλέσω το βήμα τώρα την κυρία Ειρήνη Μαρίνου, η οποία είναι προϊσταμένη Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος του ΑΕΔ, και θα μας μιλήσει με θέμα παρουσίαση ενεργητικών πολιτικών του ΑΕΔ για τους νέους επαγγελματίες. Αυτών των συμβουλευτικών συναντήσεων είναι η ευαισθητοποίηση, η
ενθάρρυνση και η παροχή βοήθεια στους ανέργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να μεταστραφεί η επιχειρηματική ιδέα σε επιχειρηματικό σχέδιο με απότερο στόχο τη δημιουργία επιχείρηση με αυξημένη προοπτική βιωσιμότητα. Είναι δηλαδή κάποια μικρά κουμπάκια που κάποιοι άνεργοι δηλώνουν ενδιαφέρον για να ανοίξουν τη δική του επιχείρηση. Αυτές οι ομάδες έχουν αυτή τη διακύμανση μεταξύ 21 και 25 ώρων, δηλαδή περίπου 3-5 μέρες. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι διάρκεια δύο ημερών για να μην κουράζουν. Τα ωφέλη είναι πολλά. Πρώτον, είναι η διεύρυνση επιχειρηματικών ιδιών και η λήψη επιχειρηματικής απόφασης. Η διεύρυνση και η επεξεργασία ισχυρών και αδύναμων σημείων του επιχειρηματικού προφίλ. Δηλαδή, να καταλάβει ο καθένας συμμετέχον μέσα σε αυτό το κουμπάκι, μέσα σε αυτή την ομάδα, αν μπορεί να είναι επιχειρηματίας, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που έχει η επιχείρηση στόχος της επεξεργασίας. Να μάθουμε να κάνουν την έρευνά τους. Πληροφόρηση πλέον για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της πληροφόρησης. Της επιδότησης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο ΕΕΠ που χρηματοδοτεί, είναι και άλλη υπουργεία, μπορεί να είναι το πρόγραμμα που θα επιχορηγηθεί ενταγμένος το ΕΕΠ, μπορεί να είναι το χρηματοδοτούμενο από το ΕΕΠ, μπορεί να είναι τράπεζες, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και πληροφόρηση για το σχεδιασμό επιχειρηματικού σχεδίου, που μίλησε προηγουμένως και ο κ. Πολίτος, είναι κάτι πολύ σημαντικό να μάθουν να σχεδιάζουν το επιχειρηματικό του σχέδιο. Θα μιλήσω για το πιο πρόσφατο πρόγραμμα επιχορήγησης, το οποίο εξελίχθηκε 18 Νοεμβρίου του 2015. Αυτό έχει όνομα Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας και της Απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μιλάμε για τον άξονα προτεραιότητας 7 που υπάγεται και η Δυτική Ελλάδα. Το πρόγραμμα ενίσχυσης χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο είναι από τα υπόλοιπα χρήματα του ΕΣΠΑ 7-13. Η αιτήση εκδήλωση ενδιαφέροντος κοπήθηκαν από το 3 Νοεμβρίου έως 7-12. Στην ιστοσελίδα του ΕΕ ηλεκτρονικά, δεν υπάρχουν ουρές για εκδήλωση ενδιαφέροντος προγραμμάτων στον ΟΕΕ. Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη. Το ένα, η εγχωρήση των εργοδοτών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το δεύτερο, το ειδικό πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών. Με στόχο την ενίσχυση τη ρευστότητα και τη απασχόληση κατά τη διάρκεια τη κρίση. Συνολική δαπάνη για αυτό το πρόγραμμα των νέων ελευθέρων επαγγελματιών 17.500.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι προγράμματοι είναι 2.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην άνεργοι, που δημιούργησαν τη δική του επιχείρηση από το χρονικό διάστημα προς το 2014 έως τώρα, κατά τα μείον 2015 και εξακολουθούν και διατηρούν την επιχείρησή τους. Αυτό το εξακριβώνουμε με τόπους ελέγχους, τα χρήματα που παίρνει ο καθένας είναι 10.000 ευρώ, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο και σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα θεωρητικά πάντα υπάρχουν τιμολόγια και όλα αυτά. Επιλέξουμε οι δαπάνες, αναφέρω μερικές, τα ενίκια, οι δαπάνες παροχής εκκλησιών κίνησης ωφέλειας, ανοίξης οφειλογράφων, εκπρογραμμόνων, δαπάνες για λογιστική και οικονομική υποστήριξη, προβολή διαφήμιση, γραφική ύλη, μισολογικό και μη μισολογικό κόστος σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προσωπικό, δαπάνες για λύση κτλ. Και ό,τι αποδεικνύει τη λειτουργία της επιχείρησης που επιτελεί το σκοπό αυτή τη σύνδεση, αυτή τη επιχείρηση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες μας, τα κέντρα πρόθεσης απασχόλησης με το κάτω κλάδο που βλέπετε, ήταν 976. Η μερίδα του ελέοντος είναι στην Αχαΐ, με 302 περιπτώσεις, αιτήσεις, 250 είναι στην Πάτρα, η υπόλοιπη είναι στο Έλλειο, 178 στην Ετωλοκαρνανία, 105 στην Ηλία, 391 στους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου, Σάκηπου και Καβενιά, ανοίγουν στην περιφερειακή μας. Επίσης ανοίγει η Φωκίδα, αλλά ανοίγει στον άξονα 8. Δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ. Λοιπόν, θα αναφέρω μερικά από τα προηγούμενα προγράμματα, τα οποία βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα των 800 ελευθέρων επαγγελματιών, που ήταν για άτομα με αναπηρίες απεξαρτημένα από εξαρτησιόμενες ουσίες και φυλακισμένα, που ηλικία 18-24 ετών έλυσε τη διαδικασία των 15. Είναι σε εξέλιξη δηλαδή η χρηματοδότηση αυτή, γι' αυτό το αναφέρω. Η ημερομηνία έκκληση ήταν από το 22-10. Δεν είχε τεράστια πρόοδο στο πρόγραμμα. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι ιδιαιτερότητε. Και εν μέσω κρίση ήταν εύκολο ένα άτομο με τέτοιε ιδιαιτερότητε να κάνει μια τέτοια ξεκίνημα. Ο συνολικό προπολογισμό 16.000 ευρώ, 16.000 ευρώ. Και το ποσό για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία 28.000 ευρώ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κίνητρο. Και όμω το πρόγραμμα
ήταν το 2013, η υπομονή των αιτήσεων έριξε 22 πρώτη 2014, η συνολική προτελούμενη δαπάνη 20 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τότε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα της καινοτομίας ορίστηκε από τον ΟΕΠ και στην καινοτομία. Είναι η εφαρμοσμένη κρίση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή κυκλήσεων που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή και εμπορικής εφαρμογής. Εναλλακτικά μπορεί να οριστεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Ένα άλλο πρόγραμμα που αφορούσε γυναίκες ηλικίας 22-24 ετών, εκδόθηκε το 2010, δεν έχει αποπληρωθεί ακόμα. Στόχος πράξης ήταν η πρόθεση 4.000 ανέργων γυναικών στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλειών. Η κάθε μία ελεύθερη επιχειρηματής πήρε τότε και συνεχίζει τις τελευταίες έως τώρα 24.000 ευρώ. Για το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 3 ετών. Κάποιοι από την έχουν πληρώσει, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 90 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα του ΕΕ, το οποίο πρόκειται να εκδοθεί στο πρώτο εξάμεινο του 2016, αλλά θεωρώ ότι η πρόσκληση θα βγει μάλλον τον Ιούνιο. Ονομάζεται πρόγραμμα πρόθεσης ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω της πρόθεσης καινοτομίας και παροχής συμβουλευτικής για τη δημιουργία startups με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Αφορά απευθύνεται σε φίλους ανέργους, νέους, ηλικίες 18 έως 24 ετών. Σκοπός δράσης είναι η τόνωση της απασχόλησης και η δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων ανέργων μέσω της πρόθεσης της επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα έχει συνολική δαπάνη 18.000 ευρώ, θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα έχει κατάθεση της κοινωνικής υποστήριξης, και στη δεύτερη φάση θα υπάρχει πλέον η επιδότηση όσων επιχειρήσεων λειτουργήσουν ύστερα από την συμβουλευτική και θα υπάρχει επίσης η συμβουλευτική υποστήριξη για την ανακατεύθυνση πλέον όσων αφιλουμένων δεν επελέγησαν για να μπορέσουν να δημιουργηθεί και να ανοίξουν την υποστήριξη. Ο έργος πρέπει πάντα να ακούει και ορισμό υποστήριξη. Μέσα στην κρίση δημιούργησε προγράμματα, επιχορήγησε, όπως την άλλη φορά μιλήσαμε και με τον υποσυμβουλευτή Κούστα, εκβράβευσε όσους εν μέσω κρίσης άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση ή όσους εργοδότες προσέλαβαν ανέργους και αύξησαν την απασχόληση και δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας. Ο ΕΕΔ με το νέο πρόγραμμα, το Re-Engineering, που έχει ξεκινήσει, προωθείται, το οποίο προωθείται με εταιρικούς τύπους από το 2015, με την αναθεώρηση του διοικητικού και οργανωτικού μοντέλου του, τέθηκαν οι εξής ποιοτικοί στόχοι. Καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόληση. Θέλουμε να είναι πιο κοντά στον αναζητώντα εργασία, πιο κοντά στην επιχείρηση, πιο κοντά στο σφιγμό τη εποχή. Με παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών προ του ανέργου μα. Η βελτίωση του διοικού συστήματο τη μαθητική επιχειρηματική αναφορά. Είπαμε το διοικό σύστημα είναι αυτό που εφαρμόζει ο ΟΕΔ από το 1952 και μετά, οι σχολέ του, που τα παιδιά, οι μαθητέ του έχουν την σήμερα θεωρητική εργαστηριακή εκπαίδευση και την άλλη μισή μέρα εκπαίδευση των οδηγών. Έτσι πιστεύουμε ότι έχει ο κάθε μαθητής αποκτώντας ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης, θέλουμε να επιδιώκουμε την ανάπτυξη των εργασιών και συμπράξεων με δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η μερίδα σήμερα, που και εμείς ως δημόσιοι φορείς απασχόλησης συμμετέχουμε, στοχεύει σε αυτή τη συνεργασία. Θέλω να χρησιμοποιήσω μία φράση της διοικητήριας του ΕΕΔ, της κυρίας Κραμεσίνη, ότι ο ΕΕΔ οφείλει να κερδίσει αυτό το στοίχημα για λογαριασμό όλων των ανέργων της χώρας, οι οποίοι επιζητούνται ένα ΕΕΔ θηλυκό, πραγματικά ανθρώπινο, ουσιαστικό, αποτελεσματικό και δίπλα τους κάθε στιγμή. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα από την ιστοσελίδα του ΕΕΔ. Ανανεώνεται καθημερινά, ο ΕΕΔ.gr. Είμαστε επίσης και στο Facebook, κάτω αριστερά στις ενεργητικές πολιτικές. Υπάρχουν όλα τα προγράμματα και όλα τα προγράμματα συμβουλευτικής που δεν είναι μόνο αυτό που ανέφερα. Κατά διαστήματα υπάρχουν συμβουλευτικοί ομάδες, δημιουργούνται ομάδες για συμβουλευτική σε όσους ανέργους αναζητούν εργασία και όχι απλά γράφτηκαν για να διαθέτουν απλά μια κάρτα ενεργείας
που υπάρχουν στο δεύτερο επίπεδο. Για να έχουμε όρια για τον ΑΣΕΠ, για να έχουμε όρια για προκηρύξεις, για να θεωρήσει το βιβλιάριο ενεργείας, το βιβλιάριο ασθενείας κτλ. Οι αναζητώντες πραγματικά εργασία συμμετέχουν κατά διαστήματα σε σεμινάρια που λέγονται τεχνικές ανέβρες εργασίας. Ανοίγει και αυτό στις ενεργητικές πολιτικές του ΕΕ. Ευχαριστώ για την εξήγηση. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρίνο και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος των παρουσιάσεων των μαθητών μας με τον κύριο Τσούπελη Θεόδωρο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου μας, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μας παρουσιάζει το σχέδιο δομής απασχόλησης μέσα από διεθνείς πλατφόρμες τηλεεργασίας. Έχετε το λόγο. Κύριε Κούρογλου, καλησπέρα, κυρία Περιφερειάρχη, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στο Επιμελητήριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούντογλου, που κάνετε αυτή την προκαλείτε την εκδήλωση που θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμη στο Επιμελητήριο Αθηναίας. Ακούστε λοιπόν τώρα μια ιδέα. Θα το ξεκινήσω μια διαπίστωση ότι κατά τη γνώμη μου η ανεργία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα. Εξαιτίας της ανεργίας έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό, στο φορολογικό και στα χρέη προς το δημόσιο. Μια ομάδα λοιπόν καθηγητών του Πανεπιστημίου της Πάτρας από το τμήμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο κύριος Θανάσης Τσακαλίδης, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο κύριος Κορνών και ο κύριος Κοσμόπουλος, είχαν μια ιδέα την οποία προσπαθούμε να εξελίξουμε. Η οποία λέει το εξής, υπάρχουν διεθνώς πλατφόρμες τηλεεργασίας. Είναι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους κανείς μπορεί να γραφτεί και να βρει εργασία η οποία παρέχεται, παράγεται και μπορεί να παραδοθεί μέσα από το διαδίκτυο. Μια τέτοια πλατφόρμα είναι το ODESK. Έχει 2.700 δεξιότητες καταγεγραμμένες. Έχει 2.800.000 ζητήσεις για εργασία μέσα σε ένα χρόνο και έχει κάνει τζίρο 941 εκατομμύρια δολάρια. Στο διάγραμμα βλέπετε την εξέλιξή της σε οικονομικούς όρους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι δεν απευθύνεται, όπως κανείς θα φανταζόταν ίσως αρχικά, μόνο σε ανθρώπους με πολύ υψηλές δεξιότητες, δηλαδή ας πούμε προγραμματιστές, μηχανικούς και τέτοια πράγματα. Έχει πάρει δουλειές, και όταν έχει πάρει εννοώ πλέον γίνονται πάρα πολλές δουλειές μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, οι οποίες ανήκουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα ανθρώπων με δεξιότητες γραφείου. Δηλαδή, λογιστικά, καταχωρήσεις, νομικές υπηρεσίες, γράψιμο κειμένων, μεταγραφή δεδομένων από έντυπες μορφές σε ηλεκτρονικές μορφές και άλλες τέτοιες δουλειές. Εδώ σκεφτείτε, μάλιστα, μια γυναίκα η οποία έχει κάνει το παιδάκι της, έχει φύγει από τη δουλειά της. Όταν το παιδί της γίνεται ενός έτους από ανάγκη, αλλά και επειδή είναι ωραίο πράγμα η δουλειά, θέλει να δουλέψει πάλι. Έχει μερικές ώρες την ημέρα, είναι λίγο άστατες οι ώρες αυτές, γιατί πρέπει να προσέχει και το παιδί της και αν πάρει άλλη γυναίκα να της το φυλάει, θα έχει οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή θα δίνει τα περισσότερα λεφτά εκεί. Τι δυνατότητα έχει αυτή η γυναίκα να δουλέψει? Είναι πρακτικά αποκλεισμένη από την αγορά εργασίας. Κάποια άλλη που είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βάλει την όποια δουλειά υπάρχει σήμερα στην αγορά εργασίας. Μέσα από μια τέτοια πλατφόρμα μπορεί να δουλέψει από το σπίτι της χωρίς να έχει συγκεκριμένο ωράριο, να πληρωθεί για τις ώρες που θα δουλέψει και το αποτέλεσμα της εργασίας της να είναι απολύτως χρήσιμο στον όποιο εργοδότη της. Οι χώρες, εδώ βλέπετε τις χώρες οι οποίες είναι πρώτες στο ότι δίνουν, παρέχουν τέτοιες ευκαιρίες εργασίας, δηλαδή ζητάνε πράγματα μέσα από το διαδίκτυο
φυσιολογικά είναι οι πιο προηγμένες χώρες, αλλά χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ, είναι και κάποιες πάρα πολύ μικρές χώρες. Και εδώ βλέπετε αντίστοιχα τις χώρες οι οποίες κάνουν χρήση, παρέχουν εργασία μέσα από το διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ουκρανία και η Ρουμανία είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Η Ουκρανία και η Ρουμανία. Εμείς προφανώς δεν υπάρχουν στο χάρτη ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Οι πιο αναπτυσσόμενες, μάλλον οι δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, μέσα στις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι προφανώς οι προγραμματιστές και άνθρωποι που έχουν να κάνουν με ανάπτυξη εφαρμογών, αλλά είναι και τα λογιστικά. Είναι και οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τηλεφωνικά κέντρα, πωλήσεις και μάρκετινγκ. Τι προτείνουμε? Προτείνουμε τη δημιουργία μιας δομής κέντρων τηλεργασίας. Προφανώς, όπως έγινε και από πριν κατανοητό, στη χώρα μας δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν δουλεύουν οι άνθρωποι μέσα σε πλατφόρμες τηλεργασίας. Φυσιολογικά θα έλεγα. Πρώτον, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν. Άρα χρειάζεται διάδοση της ιδέας. Δεύτερον, πρέπει κανείς να καταπολεμήσει όσο μπορεί περισσότερο τις συνθήκες αποτυχίας. Δηλαδή, αν αποτύχεις να δώσεις έργο μέσα από μια τέτοια πλατφόρμα, αυτό καταγράφεται και δημιουργεί ένα αρνητικό ιστορικό, που μετά έχει σοβαρή επίπτωση στην έγκριση επόμενης δουλειάς. Άρα, πρέπει κανείς πριν ξεκινήσει να δουλεύει σε μια τέτοια πλατφόρμα, κάπως να πληροφορηθεί ότι, κοίταξε να δεις, αυτή είναι η πορεία. Πρέπει πρώτα να κάνεις μια δουλειά πιο μικρή, να την τελειώσεις, να πληρωθείς, να δημιουργήσεις ένα ιστορικό εργασιών που τις έχεις τελειώσει καλά και οι εργοδότες σου είναι ευχαριστημένοι, ώστε να πας μετά σε καλύτερες δουλειές. Πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη στο λογιστικό και φορολογικό τομέα. Πρέπει να γίνονται ειδικές εκπαιδεύσεις, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε τέτοιες πλατφόρμες να ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδό τους και τις δεξιότητές τους. Αρκεί να σας πω ότι πλέον έξω από την Αθήνα, τα τελευταία χρόνια, δεν γίνονται καθόλου εκπαιδεύσεις υψηλού επίπεδου. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια καλή εκπαίδευση, πρέπει να πάει στην Αθήνα για να την κάνει. Δεν μπορούμε να προσελκύσουμε με τα νούμερα που έχουμε τέτοιες εκπαιδεύσεις, παρά μόνο αν υπάρχουν κάποιες δομές που θα συγκεντρώσουν κόσμο και ενδιαφέρον για να φέρουν τέτοιες εκπαιδεύσεις στην περιοχή. Η πιστοποίηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο. Εγώ δηλαδή θα ανέθετα μια δουλειά σε κάποιον που ξέρω ότι έχει πιστοποιηθεί από κάποιον που εμπιστεύομαι, ενώ θα δίσταζα να το κάνω αν δεν ήξερα αν τα προσόντα που λέει κάποιος ότι έχει είναι πραγματικά. Και τέλος, η υπεραξία. Ως τώρα μιλήσαμε για την αξία μιας τέτοιας δραστηριότητας, που είναι να δουλέψει κανείς για κάποιον άλλο, κυρίως στο εξωτερικό, και να πληρωθεί. Υπάρχει και υπεραξία όμως. Αν αρχίσουν οι άνθρωποι να δουλεύουν και να παράγουν μέσα από τέτοια συστήματα, μαθαίνουν πράγματα, αντιλαμβάνονται ποια είναι η πραγματική ζήτηση υπηρεσιών στον κόσμο και μπορούν μετά να κάνουν ομάδες και να κάνουν επιχειρήσεις οι οποίες θα παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ο κ. Πολύζος πριν αναφέρθηκε σε δύο ανθρώπους που ένασταν στο ΣΕΦ, κατάλαβε μια ανάγκη και την κάνει από εδώ. Την ικανοποιεί πλέον από εδώ επιχειρηματικά. Αυτό είναι η υπεραξία που θα μπορούσαμε να πάρουμε δουλεύοντας μέσα σε τέτοιες πλατφόρμες. Το πρώτο σημαντικό πάντα είναι η εργασία. Το δεύτερο είναι μέσα από την εμπειρία που αποκτάμε, που θα αποκτάμε μέσα από την εργασία, να πάρουμε και περισσότερη αξία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ήμουν γρήγορος και είναι πολύ σημαντικές οι επόμενες δύο παρουσιάσεις. Περάσουμε στο επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το επόμενο θέμα, που είναι οι δύο επιτυχημένες επιχειρήσεις, προσπάθειες μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αξίζει συγχαρητήρια εκ των προτέρων.
Από την πλευρά μου ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σήμερα κοινώθηκαν με τον Υπουργό μια σειρά από προγράμματα καινούργια, ΕΣΠΑ, τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη, γιατί ξεκινάνε τώρα τον Μάρτιο υποβολή προτάσεων για όσους ενδιαφέρονται. Είναι τέσσερα προγράμματα, είναι ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, τυχιούχου τριτοβάθμιας, είναι οποίηση επιχειρηματικότητα για τις νέες επιχειρήσεις, η αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη σε νέες αγορές και τέταρτον, η ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εξορισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οπότε υπάρχουν τέσσερα, θα έχει υπόψη σας ότι υπάρχουν τέσσερα καινούργια προγράμματα που ξεκινάνε τον Μάρτιο, όλα ή τον Απρίλιο, τέλος Μαρτίου, Απριλίου, να υποβάλλονται οι αιτήσεις. Αυτό το έργο. Επίσης, πριν από αυτό, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει και η κοινωνική και η αλληλεία και η οικονομία. Να δούμε ένα μικρό βιντεάκι και να προχωρήσουμε αμέσως μετά στο. Millions of people are excluded from the mainstream economy. They cannot get jobs, afford an education of rich people. Millions of people are excluded from the mainstream economy. They cannot get jobs, afford an education, and many fall into debt. This happens all over the world, from Spain to Sudan. It is a global problem. More than 120 million people in the EU live in poverty or risk social exclusion. It is worse globally. The latest World Bank statistics indicate that over 2 billion people live on less than $2 a day. Economic inequality is the greatest barrier to human development. But something is changing. People want economies that prioritize human and environmental needs. In Ethiopia, Mesret and her family were struggling to survive on their farm. She joined a saving and credit cooperative, saving a few cents a week. Eventually, she was able to take out her first loan from a revolving fund. She rented land and bought seeds. Income from selling her produce allowed her to pay back the loan. She also saved more, meaning more local people could benefit from the cooperative. This credit cooperative empowered Mesret, giving her not only economic independence, but autonomy and decision-making powers at home and in her community. Take Franco from Italy. He was abandoned by his parents because he had an intellectual disability. His childhood was spent in a mental institution. Eventually, he moved to a farming cooperative for people with disabilities. He gained skills and confidence and started to work on the farm. He now has a job in the co-op's restaurant, taking pride in his work and living happily with a family who love and value him. These stories show how people can be stronger together in a social and solidarity economy. Social and solidarity economy is an alternative way of understanding the economy. It puts people at the center. It is universal, which means it is relevant to everyone, everywhere. SSE has become an increasingly important part of all our lives. Through fair trade, social enterprise, ethical banks, credit unions, and cooperatives. It is transformative because it values people's needs, abilities, and contribution. Profits are reinvested, the objective is sustainability. We are a group of young people from Greece, Italy, Ireland, Slovenia, Spain, and Portugal. After the financial crisis in our countries, we began a campaign called Challenging the Crisis. We want to get social and solidarity economy on the political and economic agenda of the European Union. Will you help us? SSE demands a fairer global economy. This year, 2015, is crucial as the Sustainable Development Goals are being approved by governments across the world. These global goals are a set of targets identified by governments and civil society across the world that will affect how we tackle issues like poverty, inequality, and climate change for years to come. Goal 8 aims to promote a sustained, inclusive, and sustainable economy, full and productive employment, and decent work for all. SSE does just this
because it tackles the root causes of poverty and inequality, creating fair and sustainable human development for everybody, everywhere. So in this important year, what can you do to make the world a fairer place? Ask your elected representatives and they will contribute to achieve the sustainable development goals. Join your National Action 2015 group to raise awareness of the Sustainable Development Goals. Support social and solidarity economy activities like fair trade and ethical finance. Sign our youth petition for a European Year for SSE. We want social and solidarity economy on the economic and political agenda in Europe. And remember, change the economy, think social. Από νέους ανθρώπους που οργανώνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις που αποτελούν από νέους ανθρώπους που μας δείχνουν το μέλλον και μας δείχνουν και την ελπίδα. Και εμείς επιλέξαμε δύο από αυτές να τις παρουσιάσουμε σήμερα και να δούμε τη δουλειά τους. Θα καλέσω στο βήμα την κυρία Πολίτη Στεργίου από την εταιρεία Ήλιδα Λάμπς. Η εταιρεία Ήλιδα Λάμπς είναι εγκατεστημένη στο επιστημονικό πάνω πατρών. Δραστηριοποιείται. Δραστηριοποιείται στον χώρο τη ανάπτυξη λογισμικού για επεξεργασία βίντεο και εικόνα καθώ και στην ανάπτυξη εφαρμογών υπολογιστική όραση με χρήση τεχνητή νοημοσύνη. Ιδρύθηκε το 2007 από τρεις διδακτορικούς ερευνητές του Μόνιμου Φυσικής του Πανεπιστημίου μας, ενώ από το 2012 στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει το Venture Capital της Alpha Bank και άλλοι ιδιώτες επενδυτές. Δραστηριοποιείται εμπορικά κυρίως στην διεθνή αγορά, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, σε αγορές όπως αμφίδρωση συσκευών κινητής τηλεφωνίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, διαστημικής τηλεπισκόπησης. Έχει επιδείξει συνεργασίες με μεγάλες κατασκευασίες ηλεκτρονικών της Ασίας και της Αμερικής, έχει αναλάβει συμβόλαια από διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και ο ΟΗΕ, ενώ συμμετέχει σε διεθνή συνεργατικά ερευνητικά σχήματα χρηματοδοτούμενα με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Πολίτη Στεργίου Νεφέλη και εργάζομαι στο Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Ήλιδα Λάμπς. Θα σας πω λίγα λόγια για την εταιρεία μας και το πώς μας βοήθησε το πρόγραμμα της νέας καινοτομικής επιχειρηματικότητας να αναπτυχθούμε περισσότερο. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού, όπως είπε ο κύριος Κούστας, για την επεξεργασία βίντεο και εικόνας. Επίσης, θα αναπτύσσουμε και εφαρμογές υπολογιστικής όρασης, όπου χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Τα βασικά προϊόντα της εταιρείας μας είναι η σταθεροποίηση βίντεο, η βελτίωση βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μπορούμε να βελτιώσουμε μία εικόνα αφαιρώντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του θορύβου που εισέρχεται από τον αισθητήρα. Επίσης, έχουμε αναπτύξει και μία τεχνολογία ψηφιακού zoom. Η εταιρεία είναι κυρίως εξωστρεφής και δραστηριοποιείται εμπορικά στην Ευρώπη, στην Ασία και την Αμερική, σε αγορές όπως αυτή των συσκευών κινητής τηλεφωνίας, την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στη διαστημική τηλεπισκόπηση. Γενικώς δίνουμε λύσεις σε εφαρμογές όπου χρειάζεται η επεξεργασία βίντεο ή εικόνας. Μέχρι σήμερα έχουμε επιδείξει μεγάλες συνεργασίες με κατασκευαστές ηλεκτρονικών στην Ασία και στην Αμερική. Έχουμε αναλάβει συμβόλαια από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, που όλοι φαντάζομαι ξέρετε. Και συμμετέχουμε επίσης και σε διεθνείς συνεργατικά ερευνητικά σχήματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το ορίζοντας 2020. Ποιοι είμαστε όμως πίσω από όλη αυτή την τεχνολογία? Αρχικά η Ήλιδα Λάμπς ιδρύθηκε το 2007
από τρεις μεταδιδακτορικούς ερευνητές από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, δύο εκ των οποίων βρίσκονται εδώ, συνεργοδότες μου, ο κύριος Νίκος Φραγκουλής και ο κύριος Χρήστος Στοχαράτος. Και από το 2012 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει το Venture Capital της Alphabank και κάποιοι ακόμα ιδιώτες επενδυτές. Αυτή τη στιγμή στην εταιρεία απασχολούμαστε 20 άτομα, 15 εκ των οποίων είμαστε στην έδρα της εταιρείας εδώ στην Πάτρα και είμαστε νέοι εργαζόμενοι μηχανικοί με μεταπτυχιακό ή και με PhD. Επίσης, να σας πω ότι εκτός από το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο που έχουμε αναπτύξει, έχουμε καταφέρει να καταθέσουμε ένα σημαντικό αριθμό πατεντών στο Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, στο USPTO. Σε τι αγορές απευθυνόμαστε? Ουσιαστικά απευθυνόμαστε οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει μία κάμερα, από το smartphone σας και το tablet, στις κάμερες οι οποίες προορίζονται για την ασφάλεια και την παρακολούθηση χώρων, από τις κάμερες στα αυτοκίνητα, από τα οικιακά ηλεκτρονικά για τα έξυπνα σπίτια για παράδειγμα, αλλά και στην αγορά των wearable devices που μπαίνει δυναμικά σιγά σιγά στην αγορά. Γενικώς η αγορά των καμερών είναι ένας πολύ ευρύς κλάδος. Ωστόσο, εμείς έχουμε επικεντρωθεί στις αγορές των καμερών των κινητών τηλεφώνων, της αυτοκινητοβιομηχανίας και αυτής της ασφάλειας και της παρακολούθησης. Πού διαφοροποιούμαστε σε σχέση με άλλους? Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλες οι τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή είναι ενσωματωμένες πάνω στα τσιπάκια. Ενώ στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους οι οποίοι βασίζονται σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής όρασης. Σε τι βοηθούν αυτές οι τεχνικές? Στην ουσία, μία συσκευή μέχρι τώρα τραβούσαμε μία φωτογραφία και απλώς εχμαλωτίζαμε το περιβάλλον μας, αυτό που βλέπαμε. Οι τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής όρασης επιτρέπουν στις συσκευές να δουν και να καταλάβουν το περιβάλλον όπως εμείς οι άνθρωποι. Και με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αντικείμενα και ανθρώπους, αλλά και η κάμερα να αντιληφθεί τη σκηνή και το περιεχόμενό της, βοηθώντας τον χρήστη να εκτελέσει πιο γρήγορα μια εργασία ή να λάβει κάποια πληροφορία από αυτή τη σκηνή που του είναι πολύ χρήσιμη σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, με το κινητό μας τηλέφωνο, όταν θέλουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας και είναι σκοτεινά π.χ., η κάμερα, χρησιμοποιώντας τη δική μας τεχνολογία, μπορεί να προσαρμόσει αυτόματα τις ρυθμίσεις της στο περιεχόμενο του περιβάλλοντος και έτσι να μπορέσουμε να εχμαλωτήσουμε πιο καθαρά το αντικείμενο το οποίο θέλουμε, χωρίς να φαίνεται μία μαυρίλα, για παράδειγμα. Τα βασικά προϊόντα της εταιρείας, ή αλλιώς το χαρτοφυλάκιό μας, είναι το Iris InLight, το οποίο πρόκειται για την τεχνολογία η οποία βελτιώνει ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Είναι το Iris Vista, το οποίο πάλι πρόκειται για μια τεχνολογία που σταθεροποιεί το βίντεο ακριβώς εκείνη τη στιγμή που το τραβάμε. Το Iris Fare, το οποίο είναι μια τεχνολογία που αναγνωρίζει πρόσωπα αλλά και τα πιστοποιεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα σε κάμερες παρακολούθησης ή για να ανοίξει μια πόρτα κτλ. Και το Iris Hyperview, που πρόκειται για την τεχνολογία του ψηφιακού zoom. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω δύο βιντεάκια με την τεχνολογία μας για να καταλάβετε καλύτερα με τι μας πρόκειται. Συγχωρείτε. Αυτό. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε πώς λειτουργεί η τεχνολογία που βελτιώνει το βίντεο τη στιγμή ακριβώς που το τραβάμε, όταν το τραβάμε σε συνθήκες που έχει πολύ χαμηλό φωτισμό. Ενώ το μάτι μας εκείνη τη στιγμή μπορεί να βλέπει κάτι πιο κοντά σε αυτό, εντούτοις η κάμερα το σκοτεινιάζει. Οπότε ερχόμαστε εμείς και προσδίδουμε στην ουσία, βελτιώνουμε την όραση της κάμερας πιο κοντά σε αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή το μάτι μας. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Και το άλλο παράδειγμα
είναι η σταθεροποίηση βίντεο. Όπως βλέπετε στα αριστερά, το play input είναι αρκετά κουνημένο το βίντεο, ενώ δεξιά σταθεροποιείται. Πάλι να σημειώσω ότι αυτό γίνεται στο πραγματικό χρόνο και το τελικό βίντεο που θα έχουμε στο κινητό μας θα είναι αυτό. Και όχι αυτό το οποίο τραβάμε. Αυτό όπως καταλαβαίνετε μπορεί να έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Εκτός από τις κινητές, τις κάμερες των κινητών, όπως τα drones, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε κάμερες ασφαλείας κτλ. Για να συνεχίσω όμως την παρουσίαση. Όχι. Θα το αφήσω έτσι. Ερχόμαστε στο διατάφτα, για το λόγο που είμαστε εδώ, να σας πω πώς μας βοήθησε η νέα κοινοτουρκική επιχειρηματικότητα να αναπτυχθούμε. Ήταν ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο η χρηματοδότηση θα ήταν ζωτική σημασία για την εταιρεία, καθώς θα μας επέτρεπε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και ο σκοπός μας ήταν, το 2012 που το ξεκινήσαμε, να αναπτύξουμε προϊόντα λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα, δηλαδή που θα τρέχουν πάλι σε πραγματικό χρόνο, τα οποία θα αφορούν αυτή τη φορά την ανάθεση πληροφορίες από εικόνα και βίντεο, πάλι εισάγοντας την καινοτομία αλγορίθμων state of the art, όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επενδυτικό σχέδιο είχαμε προβλέψει την αγορά εξοπλισμού, όπως υπολογιστές και κάποιες πλατφόρμες και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαζόταν για διάφορα πειράματα, καθώς και λογισμικού. Τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και το άνοιγμα μας σε νέες αγορές, αλλά και την προσπάθεια της τεχνολογίας μας με την κατάθεση ευρεσιτεχνιών. Μετά από πολύ σκληρή δουλειά και αφοσίωση πάντα στο στόχο μας και μέσω της χρηματοδότησης που λάβαμε, πράγματι αποκτήθηκε σημαντικός εξοπλισμός, τον οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα και ήταν πολύ σημαντικό στη δουλειά μας, καθώς μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους αλγόριθμους που εμείς φτιάχναμε στον υπολογιστή, να τους βελτιώσουμε και να δουλεύουμε σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Αγοράσαμε επίσης κάποιο λογισμικό, το οποίο μας βοήθησε να αναπτύξουμε τα κωδικά μας. Η εξωστρέφειά μας υποστηρίχθηκε σημαντικά, καθώς συμμετείχαμε σε δύο διεθνείς εκθέσεις, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να διεισδύσουμε σε αγορές όπου εδρεύουν πολύ μεγάλοι κατασκευαστές ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως παράδειγμα κινητά τηλέφωνα, στα οποία, όπως είπαμε πριν, απευθυνόμαστε, όπως είναι αυτές της Κορέας και της Κίνας. Επίσης, πράγματι, καταφέραμε να καταθέσουμε δύο πατέντες στο Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνίων, όπως είπα και στην αρχή. Και όλα αυτά συνέβαλαν στο να αυξήσουμε το τζίρο μας κατά 80%. Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή μεγαλώσαμε περίπου κατά το ίμιση και με την υποστήριξη ακριβώς της εξωστρέφειας, με τα ταξίδια, με τις συναντήσεις, με την πολλή δουλειά μέσα στον χώρο εργασίας μας, καταφέραμε και πετύχαμε την υπογραφή πολύ μεγάλων διεθνών συμβολέων και ελπίζουμε και σε άλλα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Και από την τεχνολογία θα περάσουμε τώρα στον αγροτικό τομέα. Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει πώς στήθηκε μια επιχείρηση εξαγωγής αγροτικών προϊόντων σε περίοδο κρίσης. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο για τη δυνατότητα την οποία μας δίνει να παρουσιάσουμε σε εσάς την εταιρεία μας. Ονομάζομαι Νικολόπουλος Νίκος και εκπροσωπώ την εταιρεία Armacard. Όπως θα δείτε και από την μπορείτε να καταλάβετε και από τη φωτογραφία, η εταιρεία Armacard αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια, στην παραγωγή και στην τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, καθώς και μια γκάμα άλλων προϊόντων τα οποία βασίζονται στην ελιά. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορφή το
12, την οικογένεια Νικολόπουλου, στην ουσία αποτελείται από τρία αδέρφια, οι οποίοι όλη η οικογένεια είναι καλλιεργητές και παραγωγή ελαιολάδου από το 1917. Μέχρι το 2012 που δημιουργήσαμε την εταιρεία, το λάδι το οποίο παράγαμε το διαθέταμε με την κλασική μέθοδο, δηλαδή πουλώντας το σε χοντερμπόρους ή σε φίλους με το γνωστό τρόπο του Τενεκέ. Από το 2012 όμως, όταν ιδρύθηκε η εταιρεία και αποφασίσαμε να το τυποποιήσουμε σε άλλες συσκευασίες, τα προϊόντα μας έχουν καταφέρει να ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και κυρίως να τα εξάγουμε σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Αγγλία, η Σλοβενία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Τα προϊόντα τα οποία τυποποιούμε και παράγουμε απευθύνονται σε καταστήματα Delicatessen και σε γκουρμέ εστιατόρια. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση των προϊόντων μας. Εδώ βλέπουμε τις φιάλες, τις γυάλινες φιάλες ελαιολάδου σε μεγέθη από 60 ml μέχρι 750. Στην κάτω αριστερή φωτογραφία ή κάτω δεξιά, όπως τη βλέπετε εσείς, είναι το νέο προϊόν το οποίο βγήκε φέτος και το οποίο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό. Μιλάμε για το αγουρόλαδο. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι γνώστες του λαδιού αναζητούν αυτή την ποιότητα ελαιολάδου. Εδώ είναι οι τσίγκινες συσκευασίες, οι οποίες είναι στα 250, 500 και 5 λίτρα. Εδώ είναι μια άλλη γκάμα προϊόντων, τα οποία είναι τα λεγόμενα αρωματικά ελαιόλαδα, με πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό και τώρα τελευταία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, παίρνοντας εθέριο έλαιο και ελαιόλαδο, δημιουργούμε την αντίστοιχη γεύση, όπως για παράδειγμα βλέπετε εδώ είναι το τσίλι, η τρούφα, ο βασιλικός και το πορτοκάλι. Η εταιρεία μας επίσης έχει προϊόντα ελιάς, επιτραπέζιες ελιάς, πάστα ελιάς, δύο σαπούνια από όπου βάζει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το ένα δημιουργείται με φύκι και το άλλο με άγγυλο, καθώς και κασετίνες ή είδη δώρου για πιο ειδικές περιπτώσεις. Ο λόγος που επέλεξα να βάλω αυτή τη διαφάνεια είναι διπλός. Καταρχήν, πολλοί κύριοι προλαλήσαντες από εμένα αναφερθήκαν στο 2012, μάλλον ένα σημαδιακό έτος. Εγώ το επέλεξα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι το 2012 δημιουργήθηκε η εταιρεία μας. Ο άλλος λόγος είναι ότι αποτελεί μια χρονιά όπου η χώρα μας και κατά συνέπεια και εμείς βρισκόμαστε βαθιά μέσα στην οικονομική κρίση. Μια κρίση η οποία επηρέασε με βίαιο τρόπο τόσο τις ζωές μας όσο και το εισόδημά μας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το εγχείρημα αυτό δεν έγινε σε κάποια χρονιά οικονομικής ευμάρειας, αντίθετα έγινε σε κάποια πολύ δύσκολη οικονομική χρονιά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πιστεύουμε σαν εταιρεία είναι ότι όταν θέλεις κάτι και το προσπαθήσεις, μπορείς να το καταφέρεις ακόμα και σε δύσκολες περιόδους. Αν κάποιος μου ζήταγε να πω τι είναι το Αρμακάδι, θα μπορούσα να πω είναι πώς μπορείς να στήσεις μια επιχείρηση με ένα πολύ μικρό μπάτζετ. Υπήρξαν κάποιοι λόγοι προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η επιχείρηση. Ο πιο σημαντικός ήταν ότι αναζητούσαμε μια διέξοδο από την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμασταν. Κάποιοι από εμάς ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, οπότε είδαμε το εισόδημά μας να μικραίνει δραματικά και παράλληλα τις υποχρεώσεις μας να αυξάνονται. Κάποιοι άλλοι από εμάς από την επιχείρηση είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήταν υπάλληλοι και αυτοί είδαν το μισθό τους να μειώνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια ανάγκη να βρούμε διέξοδο στα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε την εταιρεία ήταν ότι ζητάμε μια αποδοτικότερη οικονομική εκμετάλλευση του γεωργικού πλούτου της περιοχής μας και του προϊόντος μας. Μέχρι τώρα η μέθοδος ήταν να το δίνουμε στο χονδρέμπορα και σε αρκετά χαμηλή τιμή. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να απευθυνθούμε εμείς στον τελικό καταναλωτή και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε και να προσθέσουμε αξία στο προϊόν μας και παράλληλα να διαφημίσουμε το προϊόν μας στο εξωτερικό. Μια και όλοι γνωρίζουμε όσο ασχολούνται με το αντικείμενο ότι χιλιάδες τόνοι ελαιολάδου αγοράζονται από την Ελλάδα, μεταφέρονται κυρίως στην Ιταλία, εκεί τυποποιούνται και πουλούνται με ιταλική ετικέτα. Άρα λοιπόν σε καμία φάση της διαδικασίας δεν γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής ότι αυτό το ελαιόλαδο που καταναλώνει προέρχεται από την Ελλάδα. Και τέλος, η
ήταν η πραγματοποίηση ενός ονείρου, το οποίο έχει κάθε παραγωγός και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να επιστρέφουν στη γη, να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους καλλιέργειας, να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, να ζητούν νέες μεθόδους τυποποίησης και εξαγωγής τους στο εξωτερικό. Φυσικά κάθε εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αλλά έχει και τα προβλήματα και τις δυσκολίες του. Έτσι λοιπόν τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς και φαντάζομαι αντίστοιχες επιχειρήσεις με εμάς ήταν το περιορισμένο κεφάλαιο, άρα λοιπόν υπήρχε ανάγκη κινήσεων χωρίς οικονομικό ρίσκο, γιατί οποιοδήποτε ρίσκο κι αν παίρναμε και δεν μας έβγαινε θα οδηγούσε σε ένα πάγιο πριν καν ξεκινήσει το εγχείρημα. Άρα λοιπόν ήθελε πολύ σωστή διαχείριση του budget το οποίο θα διαθέταμε. Υπήρχε άγνοια των αγορών του εξωτερικού. Σε επίπεδο καφενείου ξέρουμε όλοι ότι το ελληνικό ελαιόλαδο πουλιέται πολύ ακριβά στο εξωτερικό, ότι είναι το καλύτερο ελαιόλαδο που υπάρχει στον κόσμο και ότι όλοι ζητάνε ψάχνουν για το ελληνικό ελαιόλαδο. Είναι όμως έτσι η πραγματικότητα? Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς η ίδια, αυτή. Άρα λοιπόν έπρεπε να κινηθούμε, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και με βάση την πραγματικότητα να καθορίσουμε και την τιμή την οποία θα ζητάγαμε για το προϊόν μας. Απευθυνθήκαμε σε χώρες του εξωτερικού, γιατί το προϊόν το οποίο κατασκευάσαμε και το οποίο απευθυνόταν σε ντελικατέσεν και σε γκουρμέ εστιατόρια, δυστυχώς δεν μπορούσε να το σηκώσει η ελληνική αγορά. Εκεί λοιπόν στις χώρες του εξωτερικού είχαμε να κάνουμε με εταιρείες ανταγωνιστές οι οποίες είχαν πολύ ισχυρό brand name. Και εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε ανταγωνιστές, δεν εννοούμε ελληνικές εταιρείες με το ίδιο αντικείμενο. Με αυτές τις εταιρείες είμαστε συναγωνιστές, δεν είμαστε ανταγωνιστές. Μιλάμε για εταιρείες ισπανικές ή ιταλικές, οι οποίες στο θέμα ποιοτικού ελαιολάδου είναι δυστυχώς πιο μπροστά από εμάς. Στο θέμα της εμφάνισης του προϊόντος επίσης είναι πιο μπροστά από εμάς, σύν το γεγονός ότι έχουν πολύ καλύτερο marketing και έχουν και τη δύναμη του ονόματος της χώρας από όπου προέρχονται τα ελαιόλαδα. Τέλος, δεν υπήρχε καμία βοήθεια από ελληνικό κράτος και φορείς, και εδώ να διευκρινίσω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Πάντα μας αρέσει να τα βάζουμε με το κράτος και τις φορείς ότι δεν μας βοηθάνε κτλ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να αναφέρω και το έβαλα αυτό το σημείο είναι ότι ενώ πολλές φορές υπήρχε η διάθεση να βοηθήσουν και να δώσουν συμβουλές και ό,τι πληροφορία είχαν για τις αγορές τις οποίες και τις χώρες τις οποίες απευθυνόμασταν, δυστυχώς οι πληροφορίες οι οποίες είχαν ήταν πεπερασμένες. Άρα λοιπόν δεν είχαν σε τίποτα να βοηθήσουν. Και το σημείο εδώ πέρα, καλό θα ήταν να ενημερώνονται συνεχώς οι πρεσβείες μας και να μπορούν να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά την οποία απευθύνεται ο κάθε επιχειρηματίας. Τώρα, ποια ήταν τα βήματα τα οποία ακολουθήσαμε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας? Πρώτο και κύριο, έπρεπε να εξασφαλίσουμε ένα άριστο ποιοτικά προϊόν που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα προϊόντα των Ιταλών και των Ισπανών. Πώς το πετύχαμε αυτό? Φροντίσαμε να βελτιώσουμε την καλλιέργεια της ελιάς, φροντίσαμε να βελτιώσουμε τους τρόπους συγκομιδής της και την ελαιοποίηση. Το άλλο που χρειαζόμασταν ήταν να δημιουργήσουμε μια καλέστερη συσκευασία. Μια συσκευασία που θα μπορούσε ο ξένος επιχειρηματίας να την βάλει στο ράφι του μαγαζιού του και θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες ιταλικές και ισπανικές συσκευασίες. Χρειαζόταν να δημιουργήσουμε ένα άπειρο εταιρικό προφίλ και μια σελίδα στο ίντερνετ η οποία να παραπέμπει σε επαγγελματισμό και όχι σε κάτι ερασιτεχνικά στημένο. Το άλλο πολύ σημαντικό ήταν ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια σωστή κοστολόγηση του προϊόντος μας. Δηλαδή, να μάθουμε ακριβώς ποια ήταν τα έξοδά του, να βάλουμε το κέρδος το οποίο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και με βάση όλα αυτά να στήσουμε τους τιμοκαταλόγους αυτούς που θα μας επέτρεπαν να βγούμε στο εξωτερικό ανταγωνιστικοί. Το επόμενο πολύ σημαντικό ήταν η προσεκτική επιλογή της χώρας αγοράς παύλα στόχου που θα διαθέταμε το προϊόν. Σε εταιρείες σαν εμάς με χαμηλό budget, το να απευθυνθεί σε μια χώρα η οποία δεν έχει βάλει στη διατροφική της αλυσίδα το ελαιόλαδο, δυστυχώς είναι σφαλμένη κίνηση. Γιατί χρειάζεσαι μεγάλα κεφάλαια,
προκειμένου να διαφημίσει το προϊόν και να το εντάξει στη διατροφική αλυσίδα των κατοίκων αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να απευθυνθούμε σε χώρες όπου είχαν στη διατροφική τους αλυσίδα και γνώριζαν για το ελαιόλαδο, παρόλο που ξέραμε ότι εκεί ο ανταγωνισμός θα ήταν μεγαλύτερος. Αλλά στηριζόμενοι σε ένα ποιοτικό προϊόν ως προς την ποιότητά του και την εμφάνισή του, θα μπορούσαμε να αντέξουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Τέλος, το άλλο θέμα το οποίο θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε και το οποίο ξεκαθαρίσαμε ήταν οι τρόποι που θα προωθούσαμε και θα διαφημίζαμε το προϊόν μας στην συγκεκριμένη αγορά. Έτσι λοιπόν, μας βοήθησε πάρα πολύ η στοχευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο, μας βοήθησε πάρα πολύ στο να αναζητήσουμε, αν και εδώ είχε πάρα πολύ αγώνα, να βρούμε διανομής, παύλα αντιπροσώπους, οι οποίοι είχαν τις ίδιες φιλοδοξίες με εμάς και θα μπορούσαν να στηρίξουν την αξία του προϊόντος μας. Με απλά λόγια, αποφύγαμε διανομής φτασμένους, οι οποίοι στην εταιρεία τους είχαν άλλες 15-20 τέτοιες εταιρείες σαν τη δικιά μας και οι οποίοι δεν θα δίναν την πρέπουσα αξία, αυτή την αξία που θέλαμε εμείς, στο προϊόν μας. Εδώ θα πω ένα παράπονο, και το οποίο το αντιμετωπίσαμε και είναι από προσωπική πείρα. Δυστυχώς, οι Έλληνες εισαγωγής του εξωτερικού δεν προσέφεραν καμία βοήθεια. Ίσα-ίσα υποβαθμίζανε το προϊόν και έχουν την τάση να υποβαθμίζουν τα προϊόντα με σκοπό να το αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά και το κέρδος να είναι μόνο για αυτούς. Αντίθετα, ξένοι διανομής με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή μας φέρθηκαν πάρα περισσότερο επαγγελματικά. Τέλος, ο άλλος πολύ σημαντικός τρόπος τον οποίο χρησιμοποιήσαμε ήταν η συμμετοχή μας σε εκθέσεις, όπου με αυτόν τον τρόπο μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στημένο το προϊόν μας και έτσι λοιπόν προσέλκυσε το ενδιαφέρον αυτών οι οποίοι θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μας. Το να στήσει μια επιχείρηση σαν αυτή που στήσαμε εμείς, αυτά ήταν τα βήματα. Από εκεί και πέρα όμως χρειαζόταν και κάποια βήματα προκειμένου να διατηρήσουμε την επιχείρησή μας στο εμπόριο και στις αγορές στις οποίες απευθυνθήκαμε και φυσικά να την αναπτύξουμε. Έτσι λοιπόν αυτά που ακολουθήσαμε ήταν πρώτον να δημιουργούμε υγιείς εμπορικές και οικονομικές συνεργασίες, με απλά λόγια συνεργασίες τις οποίες θα μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά και ποσοτικά. Ποτέ δεν ανοιγόμαστε σε συνεργασίες όπου δεν μπορούμε και σαν ποσότητα και σαν οικονομική συνεργασία να αντέξουμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ήταν η συνέπεια στην ποιότητα του προϊόντος. Εδώ δεν θα σας κουράσω, θα σας πω απλώς ένα παράδειγμα που το βιώσαμε. Στην Αυστρία τυχαίνει να έχουμε αποκλειστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και γευσηγνώστης ελαιολάδου. Πριν από εμάς είχε συνεργαστεί με 4 ελληνικές εταιρείες υποποιημένου ελαιολάδου, πολύ μεγαλύτερες από τη δικιά μας εταιρεία, με τις οποίες διέκοψε τη συνεργασία. Ο λόγος. Άλλη ήταν η ποιότητα του ελαιολάδου που του στέλνανε ως δειγματισμό και άλλη ήταν η ποιότητα του ελαιολάδου στην παραγγελία. Άρα λοιπόν είναι μια ασθένεια την οποία παρουσιάζουμε σαν λαός, την οποία θα πρέπει να την σταματήσουμε και να την γιατρέψουμε, γιατί δεν κάνει μόνο κακό σε εμάς, αλλά κάνει κακό και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να βγουν με τη σειρά τους στο εξωτερικό και έχουν καλές διαθέσεις. Συνέπειες στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τις οποίες δημιουργούμε. Το εταιρείες του μελληνικού στρατηγού μας δεν στηρίζονται τόσο στα συμβόλαια όσο στις σχέσεις εμπιστοσύνης οι οποίες δημιουργούνται με τους διανομής παύλα αντιπροσώπους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που συμφωνούμε ως προς το προϊόν και ως προς τις οικονομικές συναλλαγές. Διαρκής ενημέρωση του τρόπου λειτουργίας των ανταγωνιστών μας. Δεν είναι κακό να κλέβουμε ιδέες ως προς την ποιότητα, ως προς την καλλιέργεια, ως προς την εμφάνιση του προϊόντος, ως προς τον τρόπο του marketing. Κλέβουμε εντός εισαγωγικών αυτές τις ιδέες, τις εντάσσουμε στο δικό μας προϊόν με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα του προϊόντος μας. Σωστή και συνετή διαχείριση του κεφαλαίου μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε την τάση 10 να βγάζουμε, 20 να χαλάμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει να έχει βιωσιμότητα μια τέτοια επιχείρηση και η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ξέρουμε τι χαλάμε, τι κερδίζουμε
και αυτό που κερδίζουμε να το διαχειριζόμαστε συνετά και δυνατόν προς ακόμα περισσότερη ανάπτυξη της εταιρείας μας. Αυτό που προσέξαμε πάρα πολύ και το οποίο μας βοήθησε ήταν ότι πρώτα φροντίσαμε να αναπτύξουμε ένα ισχυρό δίκτυο πώλησης των προϊόντων και στη συνέχεια με βάση τα κέρδη τα οποία αποκομίσαμε προχωρήσαμε στη δημιουργία τυποποιητηρίου, προχωρήσαμε στην αγορά εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια το προϊόν έβγαινε φασόν, φτιάξαμε το δίκτυο της αγοράς και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε και στις δικές μας εγκαταστάσεις. Ακούω πολλούς υποψήφιους συναδέλφους, οι οποίοι ξεκινούν αυτό το εγχείρημα, να ετοιμάζονται να πάρουν δάνεια και να μπουν σε προγράμματα για να φτιάξουν πολύ μεγάλες τυποποιητικές μονάδες, ξοδεύοντας πακτολό χρημάτων, χωρίς να έχουν βρει ακόμα την αγορά που θα διαθέσουν το προϊόν τους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό στρατηγικά είναι μια εντελώς λάθος κίνηση. Προσεκτική εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στήριξης, τα ΕΣΠΑ. Για μένα και από προσωπική εμπειρία πιστεύω ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό που θέλει να το πάρει από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να κάνει την επένδυση, είτε υπάρχει αυτό το πρόγραμμα είτε δεν υπάρχει. Το να πάρεις απλά και μόνο ένα πρόγραμμα και μετά να σκεφτείς τι επένδυση θα κάνεις, το πιο πιθανό είναι να σε οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή. Δεν θα προχωρήσω στο δεύτερο μέρος αυτού, ήταν να ρίξω μία σπόντα, αλλά αφού ανακοινώσατε αυτά σήμερα, τελείωσε. Γιατί το περιμένουμε κι εμείς. Όχι, δεν υπάρχει, αφού πείτε τελείωσε. Το περιμένουμε εδώ και μήνες. Το ακούμε, αλλά δεν το βλέπω. Τέλος. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε συνεχώς πρωτότυπες ιδέες και λύσεις που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των πελατών μας και της αγοράς. Εγώ θα σας αναφέρω δύο από αυτές τις οποίες έχουμε εφαρμόσει ή εφαρμόζουμε. Το ένα είναι μια υλοποίηση η οποία προχωράει και η οποία θα είναι να στηθεί όλο το τυποποιητήριο και η εταιρεία σε κοντέινερ, ειδικά διαμορφωμένα, τα οποία δημιουργούν κάτι το πολύ πρωτότυπο και δελεαστικό. Το άλλο, το οποίο έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη σεζόν, είναι όλοι οι αντιπρόσωποι και οι διανομής οι οποίοι έρχονται στο εξωτερικό, τους καλούμε στην περίοδο της συλλογής του καρφού, έτσι ώστε να δουν από μόνοι τους πώς μαζεύεται η ελιά, πώς ελαιοποιείται, πώς τυποποιούμε, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε πιο δυνατές σχέσεις και μεγαλύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης και ο άλλος να βλέπει ακριβώς πώς βγαίνει το προϊόν. Και επειδή όλοι μας έχουμε την τάση να έχουμε ένα μοτό που να χαρακτηρίζει τη ζωή μας, το δικό μας μοτό για την περίπτωση αυτή είναι ότι αν δεν προσπαθήσεις, ποτέ δεν θα μάθεις αν θα είσαι σε θέση να τα καταφέρεις ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Νομίζουμε, κύριε Μπλούδο, ότι ο κύριος Νικολόπουλος τα είπε όλα, Δεν θα υπήρχε καλύτερη ολοκλήρωση της σημερινής ημερίδας. Τώρα έχει το λόγο εσείς. Πρέπει να μπει παραπάνω σπόντες, αν χρειαζόταν δηλαδή, παραπάνω σπόντες. Και εγώ ελπίζω κάποια στιγμή ο κ. Νικολόπουλος να αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί θα κάνει φοβερή δουλειά, είμαι σίγουρος. Πάντως καλύτερα αυτή που έχουν κάνει όλοι, ξέρω δηλαδή. Και η κοπέλια που να αναλάβει το Υπουργείο Τεχνολογίας και έρευνας, γιατί και είμαι επίσης σίγουρος ότι θα κάνει μαζί με τους συνεργάτες και κάνει τη δουλειά από αυτή που έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί ξέρω ότι παρόλα αυτά έχουν δουλέψει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικότερο προς όλους. Δηλαδή έχουν προσπαθήσει και έχουν βοηθήσει. Μακάρι να ακολουθήσουν κάτι παράδειγμα. Αυτό στην πραγματικότητα είναι που ήθελα να προωθήσω εδώ. Ακριβώς αυτό να υπάρξουν τέτοια παραδείγματα, να πάρουν και οι άλλοι θάρρος σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και μπορεί να πάψουμε να έχουμε την κριτική μας μαθιά, χρειάζεται και αυτό. Να σταματήσουμε να συγκρίνουμε και να κοιτάξουμε προς το μέλλον και να πάρουμε θετικές πρωτοβουλίες. Αυτό δεν είναι το νόημα. Ευχαριστώ και πάλι τους οργανωτές. Και δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση, αλλά η ερώτηση περισσότερο αφαιρείται του τεχνικού χαρακτήρα, δηλαδή διαχειριστικού χαρακτήρα. Ή θα το κλείσουμε εδώ και
μια ωραία απόσπαρα, γενικά. Ναι, επαναλαμβάνω ότι δεν είχε την ιδέα που είχε πίσω. Το αρχικό ρήτημα θυμαδρώσεις έρευνας δεν είχε ακούσει. Πόλοι για τους 640 ευρώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω να το πω. Υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.